Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Άιτε καλημέρες, έλα Μποτζόρο. Τι είναι αυτό, ρε Κωνσταντίνε μου, τι είναι αυτό το καινούργιο, τι είναι? Αυτό είναι θερμός. Θερμός, ναι. Και βάζω τον καφέ μέσα και να είσαι τόσο καφές. Μ' αρέσεις, ναι. Μ' αρέσεις, γιατί είσαι συμμαζεμένος, είσαι περιποιημένος, είσαι... Αυτό είναι, ναι, ένας θερμός. Θερμός. Τέτοιο είδα και είχε και η Μαρίνα Ιμπίκου ένα τέτοιο θερμό. Η Ιμπίκου είχε ένα θερμό. Α, μπράβο, κοίτα να δεις που το μάτι μου έπεσε. Η Ιμπίκου είναι οργανωμένη. Ναι, είναι οργανωμένη. Σαν την κοκκινοσκουφίτσα που πάει... Ο κακός ο λύκος που είναι στην ιστορία τώρα. Τι λέω την Ιμπίκου, αυτό τι είναι, λέει θερμός, κρατάει τον καφέ. Από πού το πήρες? Πήγες, πήρες. Ξέρω που το πήρα. Πάλι το παίρνω. Τη ρώτησα κι εγώ γιατί μου έκανε εντύπωση. Παίρνω να πούμε. Ναι, ναι. Βάζω καφέ την πρώτη μέρα. Κόντεψα να πληγώ από τη βρώμα. Λέω ρε Μπίκου, με έκαψε στη λέω, μα τι είναι αυτό. Λέει, γιατί πήγα να βάλω αυτό, το πλύνεις, λέει πρώτα, λέω όχι. Ρε φίλε, λέει. Ρε Κωνσταντίνε. Φίλε, λέει, αυτό πρώτα το πλύνεις, λέει πρώτα. Και δεν μου λες τι καφέ έχεις μέσα, γαλλικό, τι έχεις? Έχω ένα μπερδεμένο, ένα Αμερικάνο. Αμερικάνο, ναι, ωραίο. Αμερικάνο, ναι, Αμερικάνο, ωραίο. Να μάθαμε και τον καφέ. Ναι. Μάθαμε και τον καφέ. Εγώ πήρα γαλλικό εδώ πέρα, εντάξει, δεν πρόλαβα να σηκωθώ. Να ετοιμάσω το θέλω καφέ να πιω γιατί χθες το βράδυ. Τι έκανες το βράδυ? Έκανα εκπομπή. Μαζί με το τσιρούλα μου. Ναι, την ώρα της, του αγώνα της Εθνικής. Ναι, μην χάσουμε. Κάναμε, ας πούμε, ένα. Πώς το λένε, γκάλοπ, από το λαϊκό δικαστήριο. Και βλέπαμε και εθνική ομάδα, συνάμα. Σωθήκατε αφού είδατε την Εθνική Ελλάδος. Ναι, σωθήκαμε. Χόρτασε πάνω. Με φανέλα της Φιλανδίας ήμουν. Βέβαια. Με τη φανέλα του Πούκη. Τώρα αυτή τη φανέλα είναι Ιράν, τι είναι αυτή η φανέλα που φοράς? Ιράν είναι, ρε Ιράν. Καλά το δομπάνισα. Πού τη βρήκε, του Αλίντα είναι αυτή, του Νταρντα είναι, πιανούν αυτή τη φανέλα, ρε φίλε. Νονό, από το Ιράν σε σχολιάζουν και πολλοί αυτοί εκεί στο Ιράν. Πού τη βρήκε αυτή τη φανέλα του Ιράν, πες μου λίγο τώρα, σε παρακαλώ. Ένα ξάδερφο, το Σάμα Μπιλάντεν, σπουδάζει στην Θεσσαλονίκη, γιατρό. Ναι. Συγγενή στο Σάμα Μπιλάντεν.
Συγγενής του Μπιλάντε. Συγγενής του Μπιλάντε και μου την έφερε. Είναι ραπτοπουλικό στα φράγματα. Ραπτοπουλικό. Ναι. Ωραία φάνη, ασυλλεκτική. Λέει εκεί, λέει ο Σάμα Μπιλάντε θα σε είχε δώσει λέει εκπομπή στο κρατικό λέει κανάλι. Εσένα. Ναι, ναι, έτσι λέει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Θα είχε, πάνε στο Ιράν, Κωνσταντίνο μου, πια σου δώσει και μια πετρελοπηγή και να ράζει. Γιατί όχι. Γιατί όχι, όπου γη και πατρί. Όπου η πατρίδα μα είναι η εταιρεία. Αφού είσαι κάτω γη, δεν σε νοιάζει. Η πατρίδα μα είναι η εταιρεία που μα πληρώνει. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η πατρίδα μα. Χθε βέβαια. Η πατρίδα μα είναι η εταιρεία που μα πληρώνει. Ναι, ναι. Το βρήκε και αυτό. Το φιλοσόφησε μετά τη φανέλα με το Ιράν. Αυτή είναι η πατρίδα. Δεν μου λε. Ναι. Θα με πει λίγο πώ. Και η θρησκεία μα. Ναι, άντε πάλι θρησκεία. Η θρησκεία πάλι πρωί-πρωί. Είναι ο Θεό που ανοίγει του κρούνου του ουρανού και ρίχνει δολάρια επάνω και μάρκα επάνω στο κεφάλι μα. Πρωί-πρωί. Και μα δίνει και την υγεία ο Θεό. Τώρα να είναι Αλλάχ, είναι ο Βούδα, είναι ο Χριστό. Δεν μας νοιάζει. Ο Θεός που μας κάνει τη δουλειά είναι ο σωστός Θεός μας. Μάλιστα. Ναι. Αυτά τα σκέφτηκες όλο το βράδυ ή τώρα σε βγήκα ξεκούδουνα. Δεν θα πάω εγώ να πιστέψω σε ένα Θεό ο οποίος με έχει καταραμένο φτωχό, ρακέντητο κτλ. Ναι. Θα βρω εγώ ένα Θεό που θα με. Που θα σε έχει στα όπα-όπα. Στα γούστα, ναι. Στα μωράκια, στα αυτοκίνητα τα καλά, στα φίλια από κάτω, στα όρια. Τι. Τέτοιο Θεό θες εσύ. Τέτοιο Θεό. Να σε δίνει λεφτά, να σε δίνει δουλειά, υγεία κτλ. Εγώ λέω να πας να ανάψει. Άκουσε με λίγο. Να πας να ανάψει μια λαμπάδα σε εκείνη την. Την κοπέλα την οποία την έβλεπες και χαριετιζόσουν με το εργαλείο σου αυτό, και ξαφνικά σταμάτησες να χαριετίζεσαι γιατί δεν έκανε κούκου. Αυτό το έχει ναι. Αυτό, μια λαμπάδα να την ανάψεις. Αυτό το έχει ακούσει ο Ζαΐρης live. Ναι. Έχετε πιο ανέραστη γυναίκα του Μετρόπολης. Ναι, ναι. Δεν θα πούμε ποια είναι. Ντροπή. Ναι, είπαμε. Τα ισοπεδώνουμε, να πυροβολούμε κόσμο. Η οποία με ρωτάει πώς ανακάλυψες, ας πούμε, πριν από 4 χρόνια ότι είχες κάτι στο πουλί σου, στην Οροδόκηση. Ναι, ναι. Λέω, όταν πήγαινα διακοπές. Διακοπές. Συνεδιψώ. Ναι. Γιατί θες μνημόνευμα. Ναι, 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 ναι. Λέω εκεί πάμε με τις γιαγιάδες. Ήταν μια γειτόνισσα, λέω. Και όταν, ηλικίας να ξέρουμε λίγο. 30 γειτόνισσα. Α, δεν ήταν από αυτές τις γιαγιάδες και συνέδριψο. Ποια γιαγιά, ρε. Γειτόνισσα, σε λέω. Α, γιατί. Γιαγιά. Ναι. Μου έκανε κούκου, τι λέω. Α, ακούει ο Ζαΐρης. Ακούει ο Ζαΐρης. Πρωινό ξύπνημα, κυρίε και κύριοι. Με κούκου. Ακούει ο Ζαΐρης. Κοιτάει, δεν μιλάει ο Ζαΐρης. Στο άλλο το. Την άλλη χρονιά λόγω. Κάτσε, πες μου λίγο. Αυτή η γειτόνισσα ήταν ακριβώς απέναντί σου και τι έκανε, ας πούμε. Εκδινόταν, έκανε κλπ. Εκδινόταν τα λοιπά. Εντάξει, χήμα, έβλεπα εγώ. Ήταν και καλοκαίρι μετά από αυτό. Καλοκαίρι μετά από αυτό. Και έκανε αυτό και τα λοιπά. Και εσύ τι έκανε. Αυτοικανοποίηση. Με το αριστερό. Αριστερό χέρι. Αριστερό πάντα. Έτσι, το δουλεύουμε δυνατά το αριστερό. Πρόσχετο. Αυτά είναι τα πρωινά ξυπνήματα. Την άλλη χρονιά λόγω που πήγα. Η ίδια γειτόνισσα, η ίδια φάση και είχα θέμα. Δεν με... Κάτσε, πήγες μήπως με το δεξί. Όχι, με το αριστερό. Στα θέλει. Ναι, μήπως μπερδέψουμε τα χέρια. Και δεν κούκου. Κατευθείαν στο γιατρό, έλεγχο, ναι. Όγκος στον ουρολόγο. Στην κίστη. Αλλά καλοήθης. Κοίτα να δεις. Δηλαδή, καλός. Καλός, ήταν να βρει μια βγει. Έπρεπε να βγει όμως. Ναι. Και όλα αυτά γιατί δεν σε έκανε κούκου από τη γειτόνισσα. Εγώ λαμπάδα στην Άγια Βαρβάρα μία φορά τον χρόνο οπωσδήποτε. Πρόσεχε, ρε φίλε. Ψηλή ήταν η κοπέλα. Ψηλή. Εντάξει, θα έπαιρνε και μια καλή λαμπάδα. Πρέπει να θυμίσει ένεκε. Ναι. Κοιτάει αυτή, ο Ζαΐρης πέφτει κάτω. Μετά τρεις μέρες η ίδια έρχεται κάτω να φέρει κάτι χαρτιά, κάτι αυτά κτλ. Η ξενέρωτη. Όχι, δεν τη λέω ξενέρωτη. Ναι. 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 Ορμονικό. Ορμονικό. Το θέμα. Ορμονικό το θέμα. Ναι. Κάτσε, τελειώσουμε αυτή τη σημαντική ιστορία τώρα. Ναι. Εδώ μα το ζουμί τώρα. Κάθεται ο Ζαΐρης πάλι με τον καφέ. Όχι, ο Ζαΐρης πάλι. Κάθεται ανακατεύει το φραπέ. Δεν σκέφτηκε κι αυτό καμιά δικιά του ιστορία. Δεν ξέρω, δεν είμαι συντηρητικό αυτό. Ναι, πολύ. Και, και πέφτει λίγο ποτήρι και βρέχεται αυτή. Ναι. Με το νερό. Ναι. Αχ, λέει, έγινε, λέει, μουσχεμα. Λούτσα. Και τι απαντάει ο Ραπτόπουλος. Εσύ για να γίνεις μουσχεμα, μόνο έτσι μπορείς να γίνεις. Ήμουν σίγουρος ότι θα δεις την απάντηση. Ξέρω στο Ζαΐρης κάτω. Ήμουν σίγουρος ότι θα δεις την απάντηση. Έχω μπλέξει, λέει, εδώ πέρα. Έλα, καλημέρα, σηκώνεστε. Το Ζαΐρης τρελάθηκε. Ωραία, ξεκινήσαμε σήμερα. Εσύ λέει μουσχεμα, μπορεί να γίνει μόνο έτσι. Μόνο με ποτήρι νερό, να πες κανένα καφέ, κανένα έτσι. Δεν μου λες εκεί που να κάνει κατακλυσμό, να βραχεί απ' έξω. Δεν κάνει να ανοίξουν οι κρούνοι του ουρανού. Φοράει και την φανέλα του Ιράν εδώ, δεν μπορεί να σε χωνέψει. Θα πάω προπόνηση μετά. Πού θα πας? Στον box μου. Α, θα πας πρόσχε το χέρι σου. Εντάξει. Το χέρι σου πρόσεχε. Μετά τραβήξω και 1,5 χιλιόμετρο στο διάδρομο. Αυτό ναι, οκ. Το τραβήξω και λίγα. Δεν μου λες χθες. Τι τραβήξαμε εμείς που παρακολουθούσαμε την Εθνική Ελλάδα? Γιατί κάποια στιγμή το βλέπαμε με τη Λορέν, τη χάιδευα, την πήρε ο ύπνος του 25. Δεν άντεξε να το δει. Φαντάσου. Ναι. Το σκυλάκι είχε αισθητική και κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι παιχνίδι. Καλό παιχνίδι ήταν. Που χάσαμε, γι' αυτό σ' άρεσε. Γιατί να μην μ' αρέσει. Σ' άρεσε επειδή χάσαμε. Τι σ' άρεσε, Κωνσταντίνα, μ' άρεσε. Τρίτη πάσα δεν είχαμε. Μ' άρεσε που διαμαρτύρεστε. Ποιοι? Όλοι εσείς οι εθνικόφρονοι ποδοσφαιρικά. Ενώ όταν έρχονται τα παλτά στις ομάδες. Ναι. Λέτε να περιμένουμε να τον δούμε, να περάσει και ένα τρίμηνο να τον δούμε. Ξέρουμε τους παίχτες. Άλλο λέω, ρε φίλε. Ναι, ξέρουμε. Άλλο λέω, ρε φίλε. Καταρχήν, σας έχει κάνει ρόμπα ο Παναθηναϊκός και ο Δόνης. Όλους σας. Σας έχει κάνει ρόμπα. Ξεφτύλα. Σας έχει κάνει ο Δόνης.
Ο Δόνης και ο Παναθηναϊκός. Ποιος έχει κάνει ξεφτύλα, για να ξέρω. Γιατί... Όλους εσάς. Α, όλο τον κόσμο. Ναι, που φέρνετε, ας πούμε, τον Ολυμπιακός, φέρνει αυτό το σαπιοκυλιά, τον Γιάγια του Ρε. Εντάξει, θέλει λεζάντα ρε, εσύ. Και ο Ολυμπιακός φέρνει να πουλήσει. Έχει, ας πούμε, έτσι. Τον Ομάρ ναι. Και έχει, ας πούμε, δεξί μπακ έναν ο οποίος τα 100 μέτρα τα κάνει σε 9,5 δευτερόλεπτα. Τον έχει απ' έξω, τον Μασούρα. Το Μασούρα. Δεν τον φτιάχνει τον Μασούρα, για παράδειγμα. Φτιάχνει τον Τζιμίκα, έμενε ναι. Ένα. Κάποιον πρέπει να προωθήσουν ναι. Οι Μαντζαρί. Εντάξει. Ναι, πέρσι προωθούσα τον Κούτρι μα, τον κάναν Ρομπέρτο Κάλο. Εδώ ναι. Εσύ που τα λέγαμε. Τζιμίκας, μαζί τα λέγαμε. Ο Τζιμίκα υστερεί λίγο στο μαρκάρισμα. Ο Τζιμίκα, για μένα, επειδή σ' άκουγα χθε, ναι. Είναι χειρότερο του Γιανούλη. Ναι. Να ξέρει. Δεν βλέπει, άκουγα το φίλο του Ατρωμή του. Πιο γρήγορο είναι. Ο Τζιμίκα από τον Γιανούλη. Ίδια ταχύτητα έχουν και οι σέντρε του Γιανούλη. Είδε χθε τι σέντρε έβγαζε ο Τζιμίκα. Έξω από το γήπεδο. Από το γήπεδο ναι. Ο Γιανούλη ναι. Θα ήταν όλε μέσα. Γιατί δεν τον έχετε τον Γιανούλη. Γιατί ο Τσιμίκα έχει πέσει στο Ολυμπιακό. Το Γιανούλη γιατί δεν τον έχετε στο πάγο. Έχετε το Λεβέκ, α πούμε. Λάθο. Γιατί... Το Λεβέκ τον ψάχνανε. Ναι, άλλο λέω, ρε φίλε. Ναι. Άλλο λέω. Ναι. Έχετε τον Γιανούλη. Ναι. Πόσα αριστερά μπακ παλτά φέρατε και έχετε τον Γιανούλη στον Ατρόμητο. Δηλαδή, λάθο 100%. Δεν ξέρω αν είναι λάθο. Δηλαδή κρίνει την εθνική εσύ, αλλά από την άλλη μεριά την ομάδα σου που βρωμάει να πούμε. Κρίνουμε και την ομάδα. Βρωμάει μανατζεριλίλα η ομάδα σου να πούμε. Σάπιο κρέα να πούμε. Λάθο δεν λέμε ότι έκαναν έγκλημα που δεν πήραν Γιανούλη. Που δεν κράτησα και το χαρίσει. Κάνα λάθη. Την Τετάρτη στην Τούμπα που έχει λαϊκή. Έχει. Που βρωμά τα σάπια τα κρέατα. Δεν είναι από τη λαϊκή. Μια χαρά είναι τα κρέατα. Δεν είναι από τη λαϊκή. Αυτό σου λέω. Είναι από τη σαπίλα που έχετε φέρει και στου παίκτε ναι. Και που βρωμάνε σάπιο κρέα. Σάπιο κρέα βρωμάνε. Κατάλαβε. Ναι. Άμα φά να πούμε. Τώρα μα βγάλει κανένα διπλό τη Δευτέρα να δω τι σάπιο κρέα θα με λε. Ποια Δευτέρα να βγάλει διπλό. Ποια καθαρά Δευτέρα. Ποια Δευτέρα τώρα. Και ποιο θα κερδίσει. Τον άλλη που πήρε στο σουφλί θα κερδίσει. Τι θα κάνει. Α και τον Άρη το ρίχνει level κατευθείαν εκεί. Τι πώ είναι που άλλο. Είναι ραδιοφωνική ιερόδουλη που κεντρίζει στα μυαλά. Θα κερδίσει τον Άρη και θα κάνει τον γύρο του θριάμου, θα ανοίξει τα φώτα τη Τούμπα. Α, έβγαλε και συμπεράσμα τώρα τι θα κάνω, έτσι. Τότε που κέρδισε τα πέναλτι, βαλούσατε μέχρι τα χαράματα τότε και πήγατε στην Τούμπα και κάνατε φιέστα να πούμε. Έγινε αυτό γιατί είχα πάει και εγώ. Είχα πάει και εγώ. Τέτοιο χωριά τη Σκοτίνα είσαι και εσύ να πούμε. Τη Σκοτίνα, ναι, το Πριγκιπάτο, αλλά πρόσεξε τότε ήταν άλλε εποχέ. Τότε ήταν άλλε εποχέ. Τώρα ανέβηκε ο Άρη ήταν δυνατό τότε πολύ. Τι ήταν ο Άρη. Τι Ευρώπη έβγαινε, έπαιζε Ατλέτικο Μαδρίτε, έκανε έρανε. Εγώ τότε ήμουν στο ξεκίνημα με τον Ζαγοράκη. Τώρα μικρό είναι δηλαδή. Όχι, δεν είναι μικρό, απλά εγώ μεγάλωσα. Εγώ έχω μεγαλώσει αρκετά όλα αυτά τα χρόνια με Σαββίδη. Μπορεί να μην πήρα πρωτάθλημα, μπορεί να με κλέψα να με κάνα, αλλά έχω μεγαλώσει πολλά πίσω. Έχω ψηλώσει πολύ. Έχω ψηλώσει βέβαια. Αλλά από το πολύ τον boy, κύρτο η πλάτη σου να πούμε. Βρίσκω πάνω σε σούπερβάζι. Πονάει πώ θέλω που μεγαλώνουν απότομα τα παιδιά και γίνονται λίγο τερατάκια να πούμε. Κάτι αυτά και τα λοιπά. Και έχουν κάτι τενοντίτιδε, κάτι αυτά. Θα πάω γυμναστήριο, θα με στρώσει. Πρέπει να στρώσει ακόμα, έχει δρόμο ακόμα. Θα με πάσω γυμναστήριο. Λοιπόν, τι είδε θε από αυτή την εθνική. Εγώ είδα ότι δεν μπορούσα να κάνουμε τρίτη πάσα ακόμα. Καταρχήν πρώτον είδα ότι υπάρχουν έλλειψη ποδοσφαιριστών. Στα... Θα τρακάρουμε λέει με αυτά που λες. Προφανώς για το θέμα με το αριστερό δεξί, με την γειτόνισσα. Όλα ανθρώπινα είναι. Όλα ανθρώπινα είναι, ανθρώπινα παιδιά, πράγματα να πούμε αυτά τα πράγματα. Και τα είπαμε κομψά, δεν είχαμε θέματα. Πάντα είμαι κομψά. Σε κομψότατη. Ναι, σε τέτοια και το θέματα. Το μεσημέρι χθες που είπαμε για την αστυνομία και τα λοιπά, είπαμε τη δυσκολία που παρουσιάζει. Βέβαια. Ο αστυνομικός διευθυντής να κάνει τη δουλειά του σε μια δύσκολη κοινωνία. Ακριβώς. Ακριβώς. Για να μην μπερδεύουμε και να μας παρεξηγούν οτιδήποτε άλλο. Χαρήκαμε που έχασε ο Μακεδονικός και έδιωξε τον προπονητή γιατί αυτός ο προπονητής. Έφαγε ο Τζαπαύλο. Τι τον έκανε. Ο Τζαπαύλο τον καθάρισε, σαν αυγό τον καθάρισε. Και θα καθαρίσει και αυτόν μέχρι τα Χριστούγεννα. Και αυτό να λες. Τρίτο προπονητή θα πάρει. Ναι, αλλά εμείς το πρόβλημα εδώ από αυτήν την εκπομπή το βρήκαμε από την αρχή. Ναι. Τζαπαύλο μου, δύο επιθετικούς μόνο. Ναι. Οι άλλοι έχουν έξι. Είδα και τους αμυντικούς που έχει. Τρία γκολ φάγανε. Τρία γκολ έφαγε. Και πίσω στο τύρι τώρα. Θεματοφύλακα 72 χρονών. Ναι. Πιο μεγάλος. Γιατί δεν λες τον Παύλο να σου δώσει μια ευκαιρία τελευταία ρε. Να πας εσύ κύριε να κάνεις το όνειρο σαν τον Άγγελο. Να γίνεται γάτα ραπτόπουλα, να γίνεται χαμός. Πρέπει να μαζέψει εισιτήρια, δεν το καταλαβαίνει ο Τζαπαύλο. Για καθαρά εμπορικούς λόγους. Πώς παίρνει ο Ολυμπιακός το Γιάγια του Ρέο Πάουκ τον Βέρνο. Κάτσε να σου πάρε ρε Τζαπαύλο το ραπτόπουλο τέρμα. Θα έχεις 500 εισιτήρια εκεί. Άσε χαμός. Τώρα το παραμύθι καιρό. Ναι, άκου. Ναι. Όταν λοιπόν φαίνεται τα παλτά στις ομάδες σας. Άντε πάλι με τα παλτά. Κόλλησες. Ψάχνουμε να βρούμε χαφ και κάνουμε το ζέκα. Ο οποίος είναι λιμενεργάτης, να τον κάλουμε Έλληνα. Ναι. Αυτή είναι καλά, αυτό, ναι. Αυτό εφόσον ναι. Εσύ δεν πρέπει να το λες αυτό. Εφόσον ναι. Αποδέχεσαι ότι ο καθένας όπου γη και πατρίς, ό,τι θέλουμε να το κάνουμε. Ναι, αλλά και οι Φιλανδοί είχαν 10 Αφρικανούς μέσα. Ναι, έβαλες... Αυτοί που μας τα βάλανε ήταν. Μαύροι ήταν. Μαύροι ήταν. Ναι. Ήταν από τη Ζάμπια, από τη Ζιμπάμπου, από τη Ζάμπια. Ναι, αλλά ρε, ναι. Κάτι τώρα. Να κάνω Έλληνα εργάτη. Ναι. Τι να τον κάνω τον εργάτη. Άμα είναι θες να κάνω ένα κύλε, θέλω να κάνω μια πρωματώνα. Πληρώνω μια μικιό μου, φέρνει 10 Σύριους, τους βάζω στο εργοστάσιο, τους λέω ναι. Παιδιά τι θέλετε να σας κάνω, θέλετε δουλειά μάλιστα. Ναι. Θα πίνετε νερό 3 φορές τη μέρα,
θα σας δίνω και δύο σάντουιτς να πούμε κάθε δύο εβδομάδες. Ναι, αλλά είναι εργάτης πολυτελείας ο Ζέκα. Ναι, εγώ και τι δεν θα έδινα να έχω Ζέκα στον ΠΑΟ. Γιατί μετά νομίζω είδαμε... ότι αυτός ο παίκτης μου λείπει. Τις... αυτός ο παίκτης με αυτά τα χαρακτηριστικά μου λείπουν εμένα από τον ΠΑΟ. Ναι. Και τι δεν θα έδινα να είχα τον Ζέκα. Τέτοια δημιουργία που έχει ο Ζέκα. Μια χαρά είναι. Ναι. Μια χαρά. Τέτοιες πάσεις που... θα έχω τον Μαουρίσιο, ρε φίλε. Θα έχω Ζέκα Μαουρίσιο. Ναι, Ζέκα Μαουρίσιο θα έχει. Σε χαλάει. Πιο καλό είναι το Κάνια Μαουρίσιο. Ούτε ο Σάκοφ με τρελαίνει. Ναι, αυτό σου λέω. Ζέκα Μαουρίσιο για σκέψη το λίγο. Πέρατε, αφού τον πήρε Κοπεχάγη, έδωσε πιο πολλά. Τι να κάνουμε. Δεν μα δίνουν αλαφούζου παίχτε. Τώρα που θα πάρει το Sport FM ο Ιβάν. Ο Ιβάν, α πάρει και το Ζέκα. Να το πάρει καπάκι. Αλλά... σωστό! Γιατί να μην τον πάρει. Σωστό, ρε Ιβάν, αφού παίρνει που παίρνει το Sport FM, πάρε και το Ζέκα. Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι να σχολιάσουμε εθνική, γιατί δυστυχώ μα έχει ξαναχωρέσει. Η έλλειψη Ελλήνων ποδοσφαιριστών λόγω μανατζαρέων και λόγω ότι οι ομάδε σα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο φέρνει την Ελλάδα με δύο εξτρέμ που δεν είναι εξτρέμ. Σωστά. Ένα αυτό. Και δεύτερο, φέρνει χαφ. Τα οποία χάφ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο δεν είναι. Ας πούμε, δημιουργικά. Δεν δημιουργεί τίποτα. Ναι. Μπουχαλάκης και να παίζε. Πήγε στο to the point κατευθείαν. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά θέματα. Αυτά τα δύο θέματα. Χωρίς εξτρέμ και χάφ που δεν δημιουργούν. Τελειώσαμε. Έχεις δύο σεντερμπακάρες. Πρόσεξε τώρα. Δύο σεντερμπακάρες όπου η κακότητα των χάφ πέφτει πάνω σε ένα τοίχο που λέγεται Μανολάς και Σοκράτης Παπασταθόπουλος. Μετά πήγε και ο φίλος σου. Μετά τρελάθηκε να πούμε τι έπαθε ο Παπασταθόπουλος. Όχι, όχι, δεν τρελάθηκε. Τι έπαθε. Είχε θέματα. Ναι. Στο ημίχρονο χτύπησε. Ναι. Είχε τραβήματα και λέει: εγώ δεν ρισκάρω να παίξω. Δηλαδή έχω Άρσεναλ να παίξω. Ο Παπασταθόπουλος είναι η τραγωδία της Άρσεναλ. Η Άρσεναλ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα γιατί θα έχει τη Μουσταφή, πώς το λένε. Ναι, τον Παπασταθόπουλο, ναι. Η Άρσεναλ από τη μέση και μπροστά κεντάει και είναι τελείως αδιανόητο να πάρει στα τελειώματά του τον Παπασταθόπουλο. Δεν συμφωνώ ότι είναι στα τελειώματα. Στα τελειώματα 30 χρονών στόπερ στα τελειώματα, ρε Κωστή. Κοίταξε. 30 χρονών είναι σαν του Ζένια του στόπερ. Άλλο πεθαίνει 50 χρονών. Ναι, πεθαίνει. Και άλλο στα 70 κάνει παιδί. Σωστό. Ισχύει. Εγώ λέω ότι βιολογικό. Ναι. Άλλο αυτό. Ναι. Σωστά τώρα το. Λες ότι ο Παπασταθόπουλο στα 30 του είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι για να τελειώνει. Βλέπει μια 25 χρονών με 200 κιλά και μια 50 χρονών fitness. Το κρίνεις βιολογικά. Εγώ βιολογικά είναι 35 βιολογικά. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει μια πτώση σε ταχύτητα, ναι. Σε μια πτώση σε έκρηξη. Ναι. Έχει θέματα στο κομμάτι το, όχι το βιολογικό, η γενική φυσική του κατάσταση. Είναι τέτοιο το σκαρί του. Το σκαρί του είναι χάνει σε ταχύτητα. Χάνει σε έκρηξη. Ο 33χρονος, 34χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Παπασταθόπουλο. Ο 34χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο. Καλά, αυτό είπε θα παίζει μέχρι τα 40, έτσι. Ναι, και θα παίζει και μέχρι τα 42 γιατί γυμνάζεται κάθε μέρα. Ναι. Κάνει διατροφή, κάνει γυμναστική, παίρνει τις διατροφές του κτλ. Και είναι ένας ο καλύτερος αθλητής ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Είναι. Για να τη λέγουμε και γι' αυτό έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Γιατί ο άνθρωπος είναι τρανό παράδειγμα για όλους τους ποδοσφαιριστές, τους μέτριους που λέει: εγώ με αυτό το ταλέντο που έχω, κάνω και έξτρα προπόνηση, κάνω και διατροφή κτλ. Εσείς που δεν έχετε το ταλέντο μου, οφείλετε να το κάνετε. Σωστό, αυτό. Σωστό. Εντάξει, σωστό. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι ο Ρονάλντο, στείνομαι στην περιοχή και περιμένω. Μπήκε ο Τζαβέλας μετά στο δεύτερο μήχρο και αρχίσαν οι Τζαβέλιες. Έτσι, γιατί και τα δύο γκολ που γίνονται από λάθη. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Έχει τον Μανολά και τον Παπασταθόπουλο. Όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Δεν έχει άλλους στόπερ πλην τον Τζαβέλα. Να ρωτήσω εγώ τώρα. Έχει, πώς είναι. Ποιοι είναι. Έχει, ξέρω εγώ, έχει κονό μου. Είχε πρόβλημα κι αυτός. Αλλιώς δεν θα έπαιζε. Έχει, ξέρω εγώ, Λαμπρόπουλος. Έχει Λαμπρόπουλος. Κολοβέτσος μπορεί να παίξει Παναθηναϊκό. Ναι. Υπάρχουν στόπερ. Πώς δεν υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν στόπερ. Ναι. Ναι. Παίρνει, ξέρω εγώ, έχει και ένα καλό στόπερ. Νομίζω ποιο. Ποια μικρή ομάδα και μάλιστα. Και λέω αυτό είναι εξελίξιμο. Τέλος πάντων, τώρα μην. Δεν έχετε στόπερ. Έχουμε άλλα 3-4 στόπερ. Γιατί να παίζει ο Τζαβέλας. Μα καλό ερώτημα. Δεν βρωμάει σαπίλα στη φάση που πάει ο Κουλούρης και πέφτει. Καλά, τι νόμιζε. Έπαιζε πάω Κάρης και θα δώσει πέναλτι ο Γραμμένος στον Άρη. Εκεί ίσως να είχαμε τράβηγμα. Ο Γραμμένος τώρα που πει Γραμμένος τώρα που μου ήρθε στο Ιωάννη. Πλασάρι τον Αναστασιάδη. Ξύπνησε, βγήκε από το Λίθαργο ο Γραμμένος. Γραμμένε, εφόσον δεν ελέγχει τίποτα εκεί, έπο κάνουν, κόβουν και ράβουν οι άλλοι τουλάχιστον. Διώξε αυτό το κοκοβιό που έχουμε για προπονητή τον Γερμανό, έτσι που κοιμάται όρθιος, και φέρε τον Άγγελο, δεν ξέρω ποιο θα φέρεις, αλλά φέρε κανονικό προπονητή, όχι υποχείριο είναι... του Μανατζαρέου. Ο Άγγελος είναι κανονικός προπονητής. Ο Άγγελος για εθνική ομάδα είναι ιδανικός προπονητής. Δεν θα έχει την καθημερινή τριβή επαφή που έχουμε στα κλαμπ. Είναι ο κατάλληλος για ψυχολογία. Γιατί τον πήρατε στον ΠΑΟΚ, αφού είναι καλός. Σου είπα, δεν είναι ο κατάλληλος πλέον για κλαμπ. Τι κλαμπ. Καθημερινή τριβή, τι πάμε καθημερινές προπονητές. Αυτός τους βρίσκει μια φορά στους δύο μήνες. Πάμε να κάνουμε τις προπονήσεις, ψυχολογία να μας φτιάξει, να δέσει λίγο την ομάδα και τελείωσε. Αν θέλετε ψυχολόγο στην εθνική, πάρτε την αδερφή μου. Πάρτε την αδερφή σου, έρχεται κιόλα σήμερα κιόλα. Μπράβο. Λοιπόν, μία θέση θα πάρει σε αεροπλάνο ή δύο. Είναι και η μάνα μου μαζί. Μαζί ήταν. Άρα τρεις θέσεις. Επειδή είναι παχιά. Ναι. Τρεις θέσεις. Ναι, τρεις θέσεις. Ο μπαμπάς μου έμεινε εδώ πέρα, καθόμαστε μαζί. Τον παρεούλα. Ναι. Χωριστήκαμε. Γιατί εγώ έχω ένα φίλο μου, παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Παίρνει δύο.
έρχεται με τη γυναίκα του και κλείνει τρεις θέσεις. Γιατί το αεροπλάνο χρεώνει δύο θέσεις τη γυναίκα του. Ανοίγει το, αφού είναι το κάγκελο και κάθεται διπλή. Είναι τετράπαχη η γυναίκα του. Στο πούλμαν. Καλά, αδερφή μου, δεν είναι τόσο. Ναι, πρέπει να κάνει δίαιτα. Εντάξει, τώρα θα τα ακούει και θα σε περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Νορμάλ, είναι προς το. Εντάξει, έχουμε μπουτάκια. Εντάξει, νορμάλ. Τα μπουτάκια της αδερφής σου. Φτιάχνουν λίγο και το. Στο αεροπλάνο λίγο το. Ευτυχώς δεν ακούει, γιατί θα έπαιρνε τηλέφωνο, θα είχαμε παρέμβαση τώρα. Εντάξει, εντάξει. Μας ακούει το πρωί εκεί στη νομαρχία που πάνε μαζί με τους άλλους που πίνουν τους καφέδες εκεί τα παιδιά. Καλημέρα και στη νομαρχία. Στη νομαρχία? Ναι. Α, να πάρετε τσουγκράνες να ταξίνετε και στη νομαρχία. Να πάτε στο Μάστορα που ακονίζει τα μαχαίρια, ναι, και ναι, ναι, να κεράσουμε ένα καφεδάκι στην ομαρχία. Ε? Να κεράσουμε και ένα καφεδάκι στους φίλους. Σε αυτά τα τεμπελχανία εκεί πέρα. Έλα, τεμπελχανάδες οι δάσκαλοι, οι καθηγητές στην ομαρχία, εντάξει. Υπάρχουν ιδιωτικοί υπάλληλοι που δουλεύουν. Ναι. Υπάρχουν εργάτες που δουλεύουν. Υπάρχουν, ναι, πολιτές στον δρόμο και που δουλεύουν. Και εμείς, άμα να πάρουμε μια ζουγρανούλα κι εμείς. Υπάρχουν στα βενζινάδικα που δουλεύουν. Δουλεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι που καθαρίζουν σκάλες. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι στα ιατρία από πάνω από τον ασθενή και δουλεύουν. Ισχύει. Τώρα στην ομαρχία τι να δουλέψουν, ρε Κουλιανέ. Το Γρηγόρη πώς και δεν τον έβαλε. Τον κόσμο δουλεύει καλά, εντάξει ο Γρηγόρη. Πώς και δεν τον έβαλε τον Γρηγόρη. Θα έρθει ενημερωμένο τώρα. Θα λοιπόν, καφεδάκι θα κεράσουμε. Πίτα μπουγάτσα σε όλες και όλους που δουλεύουν και μνημόνεσαι πριν από λίγο ο Κωνσταντίνος. Μόνο στα καντίνα pit stop. Με μία μπουγατσούλα θα πάρετε και μία πιτούλα κούτρα δώρο. Μαζί με το καφεδάκι θα πάρετε δώρο και τον καφέ. Και στους 5 καφέδες ο έκτος θα είναι δώρο σε 3 σημεία της πόλης. Παλαιού σταθμού 36 δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια. Πόντου 56 Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Και να σας θυμίσουμε ότι έχουμε πολύ μπάσκετ και αυτήν την εβδομάδα. Η Wind Vision βεβαίως θα μας βάλει για τα καλά στο κόλπο. Είναι ο νέος τρόπος να βλέπουμε αθλητικά και να απολαμβάνουμε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας μας. Αποκτήσετε σήμερα κιόλας ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr/vision και δείτε μέσα από τα κανάλια Nova Sports στην Wind Vision όλες τις κορυφαίες μπασκετικές διοργανώσεις Ευρωλίγκα και Basketball Champions League. Και ταυτόχρονα θα έχεις και το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και όλες τις κορυφαίες ομάδες Super League. Όλα αυτά μέσω της Wind Vision. Φίλες και φίλοι, Σμαράγδα Μπασάκου έρχεται φορτσάτη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε πάντοτε rap and cool μέχρι και τις 10. Παράθυρο στα σπορ, γεμάτο ενέργεια από τις στάνταρ μπαταρίες. Καλή σας ημέρα. Η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε με 2-0 από τη Φιλανδία στο Τάμπερε για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Nations League. Η εθνική Ελπίδων νίκησε με 2-0 την αντίστοιχη της Λευκορωσίας και προκρίθηκε στα play-off για την πρόκριση στο Euro 2019 της Ιταλίας. Την έντονη αντίθεσή της με τον ορισμό ξένων διαιτητών σε αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος. Ο αναπληρωτής υπεύθυνος άσκησης δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων άσκησε πειθαρχική δίωξη στον ιδιοκτήτη της ΑΕΛ, Αλέξη Κούγια. Ο Αλέξης Κούγιας εξέφερε την πεποίθησή του πως με όσα θα πει στην απολογία του, συνεχίζοντας τις αποκαλύψεις, ο ίδιος θα απαλλαγεί και παράλληλα θα ασκηθούν διώξεις. Έφεση κατέθεσε ο Ράς Βαλουτσέσκου για το πρόστιμο των 28.000 ευρώ που το επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή για τις δηλώσεις του περί Χίτλερ και ελληνικού πρωταθλήματος. Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη κατέκτησε ο Ζωζέ Μαουρίσιο για την εμφάνισή του στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ξεκίνησε η προετοιμασία του Άρη για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολοι για τους κίτρινους είναι οι Χουλιάν Κουέστα και Φραν Βέλεθ. Ο Γιώργος Βαλεριάνος, όσο και ο Ούγκο Σόουζα, προπονήθηκαν κανονικά. Ξεχωριστή σημασία έχει για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ ο αγώνας με τη Βόνη απόψε στις 7.30 για τον Basketball Champions League. Ο αγώνας με τη γερμανική ομάδα θα είναι ο υπαριθμό 400 για το δικέφαλο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην έκδοση πακέτων εισιτηρίων για τους αγώνες του FIBA Euro Cup προχώρησε η ΚΑΕ Άρης. Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος στο μπάσκετ ανδρών θα γίνει στο Ηράκλειο στις 10. Τον τροχό της τύχης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, θα το δούμε σε έναν διαφορετικό ρόλο. Θα παρουσιάσει τα νέα αυθεντικά Very Cherry που καταφθάνουν στο Regency Casino Θεσσαλονίκης 17 του Οκτώβρη. Το τονίζουμε ότι πρόκειται για τα αυθεντικά αμερικάνικα Very Cherry. Ο γνωστός παρουσιαστής λοιπόν θα βρίσκεται εκεί για να μας παρουσιάσει με το δικό του τρόπο και να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Την ίδια μέρα 5 τυχεροί θα δοκιμάσουν πρώτη τα Very Cherry. Σημείωση πως η κλήρωση θα γίνει μέσα από λαχνούς συμμετοχής που παίρνουμε καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο. Οπότε 17 Οκτωβρίου ξεκινάει το αυθεντικό παιχνίδι με Very Cherry και Πέτρο Πολυχρονίδη.
Λοιπόν. Χθες στη Μαρμίτα. Τι έγινε πάλι στη Μαρμίτα, ρε Κωνσταντίνε? Λοιπόν, τι στο έγινε? Λαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Θέλετε Άγγελο Αναστασιάδη προπονητή στην εθνική ομάδα, ναι ή όχι? Σε σχέση με το Σχιμπέ, 100 φορές. Ερώτημα έχει. Ναι, ερώτημα. 85% ναι, 15%. Έκανα στην Τούμπα το, κάνε άμα το έκανε στην Τούμπα. Το έκανα, αλλά έκανε διαδικτυακά όλη η Ελλάδα. Α, ψήφισαν από παντού? Όλη η Ελλάδα. Όλο ο κόσμο. Μπήκε άλλο από το Βερολίνο, αεξή ξέρω εγώ, άλλο Ολυμπιακό, ναι, τον Άγγελο. Ναι. Κάνει ρόμπα τους ποδοσφαιροανθρώπους του ΠΑΟΚ η πρόσληψη του Αλεξή Ντέμι στο κανάλι του Ιβάν? Όχι, καθόλου. 51% ναι, 49% όχι. Σου είπα, εντάξει. Όχι καθόλου, ήθελε ένα ποδοσφαιροάνθρωπο, κάνει κανάλι Πανελλήνιας Ευέλειας ο άνθρωπος. Και πήρε τον Ντέμι τον Αλεξή. Εντάξει, κάποιος, κάτι θα είμαστε, ρε Κωνσταντίνε. Δεν πήρε τον Λεοντιάδη. Θα μπορούσε, γιατί ο Ντέμις έχει καλύτερο λόγο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει χρόνια ραδιόφωνο κάτω στην Αθήνα, βγάζει σε εκπομπές του συνεντεύξεις, γι' αυτό πήρε τον Ντέμι. Είναι ένας άνθρωπος που πήρε Euro, που έχει παίξει στην Ευρώπη. Και είναι ένα κανάλι Πανελλήνιας Ευέλειας όπου θέλει τη σωστή προβολή. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος προδότης στην ιστορία του ΠΑΟΚ? Φασούλας. 66%. Τι, αφού στα λέμε. Δεύτερος. Ποιος βγήκε? Δεύτερος. Φασούλας πρώτος, δεύτερος από ποδόσφαιρο θα είναι ο δεύτερος. Κοίταξε, ο ένας λαός, ο οποίος είναι ποδοσφαιρικός, που έλεγε το μπασκετάκι, μπασκετάκι. Το μπασκετάκι, που έλεγε την μπάλα σπυριά. Στάσου ρε φίλε. Με έβγαλε το φασούλα προδότη ρε. Φίλε, το μπασκετάκι 10 χρόνια που η Τούμπα ήταν άδεια, με μουλινούς και δεν συμμαζεύεται. Τα ήταν άδεια. Φυσικά ήταν. Με 150 κόσμο εισιτήρια κόβαμε. Σοβαρά μιλάς? Τα θυμάσαι? Γιατί? Γιατί είχαμε κόντα να ρώτα το φίλο σου και το φίλο μου. Δηλαδή η Ηρακλήδη και η Αργιανή τι έπρεπε να είναι, να μην πάει κανένα στο γήπεδο? Ίδια προβλήματα είχαμε και εμείς τότε. Σοβαρά μιλάς? Δεν είχαμε τα ίδια προβλήματα. Θέλω να διώξει τον Βουλινό. Φυσικά. Γιατί ήταν νεοδημοκράτης. Δεν ξέρω τι ήταν, δεν με νοιάζει. Ήθελε... Δεν είχε την ομάδα όπως θέλαμε. Ήθελε ο Βενιζέλο στην ομάδα για τον Βουλινό. Δεν ξέρω τι ήθελε. Κατάλαβε τι κάνανε. Αλλά εγώ ξέρω ότι τα 10 χρόνια εκείνα το μπασκετάκι που 66% φασούλα. Φασούλα, ναι. Κούδα 26%. Πήρε ο Κούδα 26, λάθο. Σαλπικίδη 5. Ορφανός 2. Εγώ Σαλπικίδη θα είχα λίγο πιο ψηλά. Καλά, εντάξει τώρα εσύ. Γιατί λογικά το Σαλπικίδη θα έβαζα. Γιατί? Με το μυαλό του Παοξή. Γιατί? Εγώ μόνο Φασούλα έχω προδότη. Άλλοι πήγανε κανονικά για το. Ορφανός 2%, Δημόπουλος 1, Γούναρης 0. Ναι. Και Δημόπουλο θα βάζα ψηλά. Ναι. Γιατί με κόστησε τον double το Δημόπουλο. Ναι. Φασούλας Δημόπουλος εκεί θα ήμουνα. Τι να κάνω, εδώ έδωσε το η κλαδική του Πασόκ εντολή ότι πρέπει να μιλάσουμε τα τρόπια λες. Πώς θα γίνει δηλαδή? Μην πάρω πάω κανένα τρόπιο, πρέπει να μας τα έχουν δώσει. Οι άλλοι τα παίρνουν με το σπαθί τους δηλαδή όλοι. Ότι, αφού α, τα παίρνουν οι άλλοι. Μόνο πάω τα παίρνει μου λοχτά. Με κλαδικές, με Πασόκ, με Πασόκ. Ήθελε ο Πάοκ να παίξει ο Δημόπουλο. Ο ίδιο ο Πάοκ ήθελε να παίξει. Δεν ξέρω τι ήθελε ο Πάοκ. Ο Δημόπουλο είναι επαγγελματία και θα έπρεπε να παίξει. Φυσικά και θα ήθελε. Φυσικά. Φυσικά. Ο καλύτερο παίκτη ο Σέντερφορ που βάλε. Πόσα γκολ είχε βάλει εκείνη τη χρονιά. Τα είχε. Πεχτάρα. Παίξα ακόμα ένα μάσκα με μετά μίλα. Το καλύτερο δίδυμο που είδα εν ζωή εγώ στον Πάοκ. Ήτανε. Και ο ένας έπαιζε και εξτρέμ. Δηλαδή ναι, μπορούσε να παίξει φορ, δεύτερο φορ, εξτρέμ αριστερό. Και δεξιά μπορούσε να παίξει και με ανάποδα πόδια. Είχε μεγάλη. Ο Δημόπουλος ήταν μεγάλη ιστορία. Δεν μου λες. Ναι. Πώς την είπαμε τη γιαγιά? Ζαμπέτα. Η κυρία Ζαμπέτα σε πετούσε την παντόφλα καθόλου. Γιατί σήμερα αυτό έχω βάλει ανάρτηση. Όταν ήμουν παιδάκι λέει υπήρχαν υδατα ντρόνς. Αυτό είναι το πρώτο μοντέλο που έβλεπε να πετάει και είναι η παντόφλα. Θυμάσαι παντόφλες να πηγαίνουν έρχονται. Στην Τούμπα ναι. Οι παντόφλες ναι. Ήταν καφέ. Καφέ παντόφλες, ναι. Ναι. Και τα νύχια ναι. Ήταν μαύρα. Μαύρα γιατί κάνουμε το σπαθί, το ξύφος. Στην Τούμπα γενικά. Ναι, 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 ναι. Οι φτέρνες ήταν μαύρες από κάτω, από τη βρώμα. Μαύρες στην Τούμπα. Ναι. Μόνο στην Τούμπα ήταν αυτά. Εγώ στην Τούμπα μεγάλωσα. Ναι, ναι. Κάνω, ναι, ναι. Αλλά μπορεί να είναι και σε άλλες περιοχές. Να σε πω τώρα στη Νέα Πολύ, ναι. Δεν ξέρω. Να σε πω μπορεί να πιο... Και εκεί ξέρω. Μπορεί να είναι μαύρες και εκεί οι φτέρνες να είναι μαύρες. Θυμάμαι ότι τα δόντια ήταν χρυσά και ρωτούσαμε τους παλιούς γιατί έχει χρυσό δοντάκι. Λέει κοινώνησε αυτό λέει. Ακούς. Και κοινώνησε, λέει, και χρυσό δοντάκι. Ένας φίλος εδώ. Το χρυσό δοντάκι. Κοινώνησε. Κοινώνησε, λέει, και χρυσό δοντάκι. Εντάξει, ναι, εντάξει. Αυτά θυμάμαι από την Τούμπα. Εγώ. Τον Άι Θεράπη εκεί, τίποτα άλλο, καμιά ιστορία. Τον Άι Θεράπη θυμάμαι ότι κάναν καμιά 25 βρύσεις εκεί πέρα. Οι δύο λειτουργούν. Καλά, αυτό ίσχυε παντού. Ναι. Παντού. Και εγώ ξηροκρίνη, γιατί εγώ μερικά χρόνια ξηροκρίνη έκανα εκεί. Ναι. Στην ποδοσφαιρομάνα, Πόξ ξηροκρίνη. Με τον Νίτζο, ναι, ναι. Ο Κουμπαράκης σου λέει τα μπερδεύει όλα. Λέει όταν άναψα τα φώτα στην Τούμπα είχα πάρει μια πρόκληση μετά παράταση και 10 πέναντι από το μισθό της πόλης. Δεν πήρα πρόκληση από την Ξάνθη και ανέβηκα σε λεωφορεία. Λέει ο Λεωνίδας. Ναι, ρωτάω, ναι. Ναι, ο Λεωνίδας. Γιατί άναψε τα φώτα και πανηγύριζε, α πούμε, θα και πήρε το Champions League. Ναι, και άναψε τα φώτα. Ναι. Και τα πλήρωνε μετά η νομαρχία τα φώτα. Και αυτά είναι νομαρχία. Αυτή είναι νομαρχία. Όπου έχει σχέση με πάω πληρώνει. Ρώτα την αδερφή σου που δουλεύει στην νομαρχία. Δεν με είπε ποτέ τίποτα ότι πληρώσαμε φώτα για την Τούμπα. Και τα νύχια του είναι σαν τι αγριόγατε και τα ξύνουν εκεί πέρα όλη μέρα. Στην ομαρχία να πούμε. Να πάμε λίγο σε ρυθμούς ντέρμπι. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ομάδες. Ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν, ποιους θα περιμένουμε. Είδα λίγο ψηλό και Αγγλία εχθές.
Ισπανία, Αγγλία, δεν είδα. Το 2-3 από 0-3. Ματσάρα, ναι, ωραίο παιχνίδι, αλλά δεν το είδα. Ψιλοβλέπαμε, δεν είδα. Κάναμε λαϊκό δικαστήριο. Πώς το είδες το μάτσο, νορμάλ, η Ισπανία ήταν χαλαρή. Δεν ξέρω. Είχαμε κανένα φιλικό, κανένα ανταποδοτικό. Τους είδα λίγο περίεργο το μάτσο. Ναι, γιατί 0-3 η Αγγλία μέσα στην Ισπανία μας κάθισε λίγο στο λαιμό. Ναι. Και εκεί την ώρα που κάνουμε την εκπομπή, τραβάει μια πίπα να πούμε ο Αλέξανδρος Αυγό. Δεν το πιστεύω. Ναι. Μην μου πεις ότι ήταν και περίεργη πίπα. Η πίπα έχει χασίσει απάνω. Έλα ρε Κωνσταντίνο, μην το δίνεις το παιδί τώρα. Γιατί δεν το συλλαμβάνω γιατί είναι τρελός. Δηλαδή στο... Έχεις χωροχάρτη. Δηλαδή άμα το πάρουν, ναι, το πάνε στο τρολοκομείο. Κάνει δύο μέρες και βγαίνει. Οπότε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει αυτός. Σκοτώνει άνθρωπο και δεν το βάζει φυλακή. Όχι. Ο Κωνσταντίνος είναι μια χαρά παιδί. Ναι. Άμα δεν, πάρει το φάρμακο, σου λέω εγώ. Ποιο είναι το φάρμακο, η πίπα ή το. Και η πίπα είναι. Και η πίπα, ναι. Έχει μια πίπα εκεί, ναι, σαν τον πλοίαρχο Νέμο, να πούμε. Έχει μέσα λέω. Μυρίζει έτσι, γιατί αισθάνομαι ωραία, λέω εγώ. Σε πήρα και σένα τα σκάγια, Κωνσταντίνε μου. Σου δίπλα μου. Για το δισκεφάτο σήμερα. Βλέπω απ' έξω ένα περιπολικό. Όπα. Να τόσο Κωνσταντίνο. Λέω τι έγινε τώρα. Με λέω κοντό. Ποιο, Χατζινάκος. Και αυτόν τον πήρα τα σκάλια. Είναι μία λέει στο δεύτερο όροφο, ναι, που θέλει να την πηδήξω. Ας πάει, να τελειώνει εκεί το ψυχικό. Πρόσεξε. Επειδή δεν πάω, λέει, ναι, με στέλνει την αστυνομία μετά τις 11 όταν κάνουμε λαϊκό δικαστήριο. Επάνε βρε Χατζινάκο, αγόρι. Στάσου, ρε, να κάνεις το λειτουργήμα. Επειδή ναι, λέει, ναι, κάνουμε λέει χορύπαση. Ναι. Έρχεται η αστυνομία που λες, το λέω τον Αλέξανδρο Αυγό, μην βγαίνεις, λέω, κλείψου, λέω εδώ πέρα δίπλα. Γιατί έχεις την πίπα την περίεργη, της ειρήνης. Πάει έξω με την πίπα. Της ειρήνης. Με μια άσχη αστυνομία δεν κάναμε τίποτα εμείς. Βρωμάει όλο το τετράγωνο. Όλο το τετράγωνο, ε. Λόχλο, πάει τώρα. Είχε η τούμπα μια οσμή χθες είχε. Ο Πιθάγκορα θα μας πάρουν, λέω. Δεν μας αγαπάει και ο αστυνομικός διευθυντής πολύ. Θα μας ρίξουν μέσα σε κάνα χελίδα που θα μας κάνουν. 28 Οκτωβρίου θα μας κάνουν. Πρώτος πήγε ο Άλεξ, πήγε πρώτος. Κάτσε εδώ, λέω, θα μας γράψουν, θα μας επιπλήξουν, θα μας ρίξουν πρόσωπο. Αλλά δεν μας ούσε, πήγε κάτσε, πρώτος. Κάτσε, του λέω, πίσω από τον μπαρ, πάρ και την πίπα. Σαν να τον μπλες, βγαίνει, για να χειάζει, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν φωνάζουμε, δεν το ξανακάνουμε αυτό και, και ο καπνός εκεί. Τουμάνι χαμός. Τουμάνι κακό. Ναι. Ωραία, λέω, τι γίνεται εδώ. Α, Αλέξανδρος που λένε, εγώ το ξέρω τον κοντά Αλέξανδρο, από το στρατό είμαστε μαζί. Ρε φίλε, η παραβατικότητα στις εκπομπές μου, ναι, είναι ασύλληπτη. Ωραία, μια βγαίνει άλλος με το χασίζει μπροστά στον αστυνομικό, του φυσάει και το αυτό στη μάπα. Εντάξει, να πίπα έκανε, τσιρίνης, εντάξει. Φουφού, και τα λοιπά. Ναι. Εν τω μεταξύ την έχει μέσα σε αυτό. Πώς το λένε το. Κόσμια, είναι κόσμια. Είναι κόσμια, ναι. Βέβαια, μπαίνει μέσα σε καλούπι, δεν είναι όμορφη η πίπα αυτή. Ο άλλος, ο Πόντιος. Ποιος Πόντιος άλλος, έχεις και άλλους. Ο Φωτιάδης. Αυτός πήγε, είναι πιο επικίνδυνος. Πήγε να κάνει σεξ. Παίρνει τηλέφωνο την κοπέλα. Δεν ρωτάει από πού έρχεται η κοπέλα. Αυτός μένει στο Τριάδι, η κοπέλα μένει στον Εύωσμο. 40 ευρώ ταξί. Και 40-80. Και 40-80. Τρεις έπαιρνες βρε αγόρι μου. Και 100. Και 180! Και 100, το αυτό 180. Αυτό δεν είναι σεξ, αγόρι μου. Αυτό αμάξι μπορούσε να πάρει να αγοράσει με αυτά τα μεταχειρισμένα. 60! 240! 60 το δωμάτιο, 240. Με ποια πήγε, με την Πάμελα Άντερσον πήγε, με ποια πήγε. Λέω 240 ευρώ. Ναι, του βγήκε ο Κούκκος Αηδόνη. Πρόσεξε τώρα. Στέλνει και ένα φίλο του παντρεμένο, ο οποίος έχει τα κονέ ο Φωτιάδης. Ναι, βέβαια, τέτοια κονέ με 2,40. Πάει να κάνει κονέ. Κάτι μαγκές αυτός. Πάει προστάτης ο Φωτιάδης και γίνεται επί ένα μήνα ο προστάτης της κοπέλας. Η κοπέλα, Φωτιάδης. Ο Φωτιάδης. Επί ένα μήνα κιόλας. Επί ένα μήνα γίνεται ο προστάτης της κοπέλας. Τι προστάτης όμως. Κάνει σεξ ο Φωτιάδης, πληρώνει ως προστάτης. Α, κύριος, κυμπάρης. 240 πάλι. Και, και τη φυλάει. Ναι. Αλλά πληρώνει και από πάνω. Κύριος. Πρώτη κύριος. Φορά βλέπω προστάτη να πληρώνει. Άμα είσαι large, άσο να λέει. Αν είσαι large. Ο άλλος βγαίνει με την πίπα στους αστυνομικούς. Η παρέα σου είναι με αυτή. Το χασίσει απάνω. Έχει του μπανιάσει εκεί πέρα. Και λέει ο άλλος, κάνετε λέει θόρυβο. Τι θόρυβο. Εδώ άμα μπεις μέσα, βγαίνεις τραλαλαλαλα. Ωρε φίλε, λε πού ζώρε μου. Ωραίες παρέες Κωνσταντίνε μου, ωραία πράγματα όμως. Και όμως αυτή είναι η παρεούλα σου, μουσικαλή. Γιατί ποιο να κάνω παρέα. Φυσικά. Καλά επιχειρηματία. Όχι, δεν ξέρω. Αφού λέει ο Στέφανος που κάνει στο άλλο ράδιο το πρωί 6-8. Ναι. Ρε, καημό το έχω λέει σε αυτή τη μαρμίτα να σταματήσει ένας με μία Mercedes να κατεβεί ντυμένος, πλημμένος, καθαρός και να πει κύριε Ραπτόβουλε θέλω να κάνουμε μια πολύ μεγάλη δουλειά, ένα μεγάλο deal. Όλο λέει παραβατική. Όλοι τρέλοι, όλοι χαζοί, όλοι βλαμμένοι λέει. Ούτε ο Ιησούς Χριστός δεν τράβαγε τόσους τρελούς δίπλα του. Έχεις μαγνήτη, τον έχεις το μαγνήτη. Σωστά είναι. Αλλά είναι πολύ ωραίοι τύποι. Ναι, είναι τύποι. Της καθημερινότητας, της κουλτούρας της συγκεκριμένης. Ναι, ναι. Ορίστε, γελάς. Ναι, διασκεδάζεις, περνάς καλά. Έτσι. Είναι καλοί ως άνθρωποι.
Πολύ καλή. Ψυχούλες. Ένα ένσημο δεν έχουν. Εντάξει, okay. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Πάμε να δούμε τα ένσημα. Α, τώρα μια που είμαστε σε ένσημα και τέτοια. Ποια ένσημα, ρε. Πάμε να δούμε το ΠΑΟ και το ναι, Άρη. Ναι, ναι. Καταρχάς να πούμε ότι. Γιατί μου στείλαν πολύ μήνυμα. Λέει, είδα λέει τον Λουτσέσκου σε φωτογραφία με τον Καρά, λέει στα μπουζούκια. Ποιον Καρά. Το Βασίλη, τον Καρά. Ζει ο Καράς ακόμα. Γιατί να μην ζει, ρε. Ενώ... Και αυτό να το δάψω, κυβέρνηση. Τραγουδιστικά. Μια χαρά, ήταν στο Βουκουρέστι, λοιπόν, ήταν στη Ρουμανία. Ναι. Εκεί... Μακεδόνας είναι ο Καράς κι αυτός. Ε, τι είναι. Πήγε στο Βουκουρέστι. Πήγε να κάνει. Γιατί δεν πήγε στο Κιλκίς να τραγουδίσει. Πήγε στη Ρουμανία. Πήγε στη Ρουμανία. Πρώτο τραπέζι πίστα ποιος ήταν. Ποιος ήταν. Ο φίλος μας, ο Ρασβάν. Με τον Ουάρντα ήταν μαζί. Όχι, ο Ουάρντα είναι στη Ζουαζιλάνδη. Βάζει γκολ στη Ζουαζιλάνδη. Έχει στη Ζουαζιλάνδη. Ναι. Και τη βρήκε ψόφια και τη χώνει γκολ. Ναι. Πρώτο τραπέζι, βγήκαν και φωτογραφίες, αγκαλιές, κακό, γύρισαν ενώ και μαζί. Ενώ ο Λεμιός που βρήκε, ας πούμε, τον Ατρόμητο και έβαζε τα γκολ, δεν είναι ψόφιος. Ο Ατρόμητος είναι η Ζουαζιλάνδη. Είναι, ρε, το τι συγκρίνεις. Ο Ουάρντα θα βάλει εδώ στο πρωτάθλημα. Ναι, άμα το βάλει να παίξει. Θα παίξω, λέει κάποια στιγμή, εγώ θα δώσω τα πάντα για να παίξω. Λοιπόν, άρα για να λύσουμε την απορία. Ο Λουτσέσκου ήταν στα μπουζούκια στον Καρά γιατί ήταν στη Ρουμανία και γύρισαν μαζί κατά διάρκεια της διακοπής. Μ' αρέσει η αισθητική, η τραγουδιστική του Λουτσέσκου. Δεν γουστάρεις Καρά. Τι να γουστάρω. Δεν έχεις πάει τότε σε Καρά. Τι να γουστάρω τον Καρά. Φίλες και πας Καράς με κασό Καρά, ναι. Θα σηκωθεί τρίχα. Ναι, ποια τρίχα. Αν θες που σε ξύρισε ο Μπαρμπέρης παντού. Δηλαδή, άμα να ακούσω τον Καρά. Ναι. Πάω έξω από το Τριάδι που έχει κάτι κοπάδια που γαυγίζουν. Ναι. Κάτι σκυλιά και κάτι τσομπανόσκυλα. Γαβγαβγα. Δεν έχει πάει αυτό. Δεν έχω τέτοια αισθητική. Δεν έχει πάει. Φίλε, ο Καράς είναι θεούλης. Είναι, ναι. Το ξαναλέμε, ο μοναδικός τραγουδιστής ναι. Που κατάφερε για πάρτι του να γράφουν στους στίχους ναι. Βασίλης Καράς, Θεέ και δεν συμμαζεύει κανένας άλλος τραγουδιστής. Αυτή είναι και η σαπίλα της ελληνικής κοινωνίας, βέβαια. Δεκαετία 90 αυτά. Ναι, Πασόκολα αυτά. Δηλαδή η αισθητική σας, η τραγουδιστική, δηλαδή τρεις άθλια. Ποια είναι, ρε Κωνσταντίνη, καλή για να σ' ακούσω λίγο. Να ακούσω την αισθητική σου πάνω στη μουσική. Τι ακού δηλαδή. Πάνω στον Καρά να γαυγίζει. Πε μου, τι ακού. Τον πήρε μια μέρα και τηλέφωνο ο Βαρδάκης. Τον πήρε το 20 ήταν στην Αμερική, τον πήρε 7 η ώρα. Πολύ έξυπνο Μπόμπι, βέβαια. Μέχρι τις 5 τραγουδούσε. Ήρθε 7 η ώρα το απόγευμα εδώ να πάρει τον Καρά τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι στην Αμερική να πούμε. Εκείνη την ώρα είναι 7.30 ώρα το πρωί και τον παίρνει τον Καρά 7.30 ώρα να τον ξυπνήσει. Άντε πάλι, ο Καρά την τελευταία φορά που ξύπνησε 7.30 ώρα το πρωί ήταν τρίτη δημοτικού. Ξανά δεν σηκώθηκε 7.30. Ναι, αλλά σηκώθηκε για τον Βαρδάκη. Δείγματο ότι ο Βαρδάκης είναι αφαγκατέ. Του έχει. Να οδηγάσει εκείνη την ώρα και να ακούσει τον Βαρδάκη. Έχουμε τον. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη μεγάλη ευχαρίστηση να έχουμε μαζί μα τον Βασίλη τον Καρά. Γεια σου, Βασίλη. Τι κάνει, Βασίλη, εδώ από το Μετρόπολη σε βρήμα ο Βαρδάκη. Καλά, αγόρι μου, ρε βογκάει ο άνθρωπος, ρε. 6 ώρα πήγε και έφαγε πατσάκι, 7.30 ώρα το μπαίνει τηλέφωνο, το ξυπνήσει να μιλήσει στο Μετρόπολη, ρε ταγάρι του λέω να πούμε. Λοιπόν, να κάνει ο Καράς να μαρσάρει. Πες με ένα αγαπημένο τραγουδιστή, ρε, να καταλάβει ποιον το... Τι ακούς. Πάριο να ακούσω. Ακούς Πάριο, είσαι ρωτιάρης. Τι να ακούσω, τον Πάριο να βγεις. Για να πας αυτή τη γειτόνισσα, να την ακούς και να βλέπεις. Πάριο. Τι να ακούσω, όχι, ο τον Βοσκόπουλο να ακούσω. Α, Βοσκόπουλο. Ναι, να κάνω μάγκικο να πω τον Βοσκόπουλο. Τι να ακούσω τον Καρά και τον. Δεν ακούς καρά. Θα ακούσω τον Πασκάλι τον Τερζή. Φωνάρα. Θα ακούσω τον Πασκάλι τον Τερζή. Φωνάρα, φωνάρα, αγαπημένο. Η αισθητική μου είναι να ακούσω τον Τερζή, όχι τον Καρά. Μαζί σου. Τον αδική στον Καρά. Δεν τον αδική. Τα ίδια έλεγε και η γυναίκα μου μέχρι που την πήγα στα μπουζούκια στον Καρά. Ποιο Καρά θα ακούσει. Λέω, έλα μαζί μου μία φορά και θα δει. Έλα μαζί μου, τη λέω. Και αυτή με τα ίδια μου έλεγε. Δεν μπορώ. Για απόψε. Ακουμπάει το μικρόφωνο Καρά και τρίζουν τα θεμέλια που κάνουν τα μπουζούκια. Πλάκα με κάνετε. Γι' αυτό είστε πασόκρε, φίλε. Δεν είμαι, εγώ δεν είμαι τίποτα. Είμαι αλφα στερητικό. Γι' αυτό θα έχετε 200 ευρώ μισθό. Και ο Ρουμάνο θα παίρνει 800. Γι' αυτό βγάλετε τον Τσίπρα πάλι. Βαρδάκι με Καρά, κλαίω ρε εσύ, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα σας, κύριε είμαι από Δημοσθένης ο Βαρδάκης. Καλά, είσαι φίλε σας. Δεν θυμάσαι το κάνει, να κάνει ο άλλος. Μάρσα ρε, σου λέει κάνω στον μπελά σου βλάκα με ξυπνάς πρωί πρωί, ηλίδιε μου. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε ΠΑΟ Κάρι. Τι πάω κάτω. Να πάμε ρε φτάνει, μούγκρισε. Χι θα έρθει ρε. Χι θα έρθει. Έταξε αμέμε το παίξουμε κιόλας. Ευχαριστημένοι. Θα πέσει το. Ναι. 2.60 θα πέσει το χι σε λίγο. Θα πέσει το σχολείο. Λοιπόν, έχουν προβληματάκια οι δύο ομάδες. Τι προβληματάκια έχουν. Έχουν προβληματάκια. Ξεκινήσω από το γηπεδούχο Άρη, έτσι. Λοιπόν. Ο Άρης, φίλε, τρέμει το φιλοκάλτο για τον τερματοφύλακα.
η πιο σημαντική απώλεια θα είναι. Ο Γκαντιμίρη τώρα. Πρόσεξε. Θα έχει να παίξει κανένα χρόνο ο Γκαντιμίρη. Έχει τον άλλο, πώ το Αναγνωστόπουλο, ποιον έχει. Ποιο τον ξέχασε μάλλον τον. Και το θέμα είναι ότι αυτό που έχει τι περισσότερε πιθανότητε να μην παίξει είναι ο Κουέστα. Ο φίλο αυτό. Είναι ο Κουέστα. Ξέρει τι είναι αυτό. Γιατί έχει το κάτω μα ο μικρό δάχτυλο, σου λέει μία σύγκρουση. Ξέρει τι είναι αυτό. Ο Ταβατζή να μην παίζει. Ναι. Του Ταβατζή. Έχει τη φάτσα τη Μούρη, ναι. Εννοώ ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι, ναι. Βγαίνει και Λεσίδη, Ταβατζή. Τι θα μείνει Ταβατζή. Τερματοφύλακα που βγαίνει, σπαίνει και σένα, σπάει κεφάλια, ξέρω εγώ, παίρνει τον καρέλι του. Δηλαδή τέτοιο στυλ. Ναι. Κρίνεται αύριο του Βέλεθ. Ο Βέλεθ είναι ο στόπερ. Ο στόπερ είναι. Ναι. Ο οποίο με έχει μπερδέψει κάποιε μέσα, το ξαναλέω, μου αρέσει πολύ, κάποιε δεν μου αρέσει. Πάει και ο Βέλεθ, πάρε παρακάτω. Κρίνεται αύριο του Βέλεθ. Ναι. Ο Μπάσα έχει διάταση έξω πλαγιού συνδέσμου, ναι. Αλλά ο ίδιο δήλωσε ότι εγώ δεν το χάνω αυτό το μάτ. Στο 10 λεπτό θα είναι έξω άμα παίξει με διάταση συνδέσμου, ναι. Και τι θέλουν αυτοί, το να πάρουν τον Μπάοκ. Δεν ξέρω τι θέλουν να πάρουν. Ο... Πώ θα τον πάρουν. Ο Βαλεριάνο είναι καλά πάντω. Ο Βαλεϊράνο την τελευταία φορά που έπαιξε, ναι. Η κόρη μου πήγαινε μια τάξη πιο κάτω. Πιο κάτω. Ναι. Και διαβάζω εδώ πέρα μία ανάσα λέει και από το sold out του Άρη. Άντε, αυτή η ανάσα τι είναι. Είναι μεγάλη ανάσα. Σαν την, ανάσα. Σαν την ανάσα του ετοιμοθάνατου που ανασένει, λες τώρα του βγήκε η ψυχή. Τώρα αυτό θα είναι. Ρόγχο θανάτου είναι μετά. Εντάξει, μία ανάσα λέει. Αυτή είναι η ανάσα. Έχουμε, λέει κάποια εισιτήρια λέει στα επίσημα εκεί στι. Στη θύρα 7 λέει, κάτω, κάτω στη θύρα 4. Πόσο κάνουν αυτά τα εισιτήρια. Πρέπει να είναι τα αλμυρά, αυτά θα τα ξέρει ο Βαραγιάννης, ναι. Αυτά πρέπει να τα ακριβά. Δηλαδή δεν κάνουν sold out αυτή ακόμα. Ακόμα όχι, είναι μια ανάσα λέει. Α, πότε αυτή η ανάσα μπορεί. Αύριο, μπορεί να έρθει μεθαύριο, μην πρέπει ξεκινήσει το μάτς. Λογικά θα το την κάνω. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ πάμε λίγο τώρα. Ναι. Εκεί όπου το καλό είναι ότι ο Βαρέλα θα παίξει. Ναι. Γιατί αν δεν έπαιζε ο Βαρέλα θα είχαμε τα ίδια θέματα που λέμε για τον Κουέστα. Γιατί θα παίζε ο Μαλεζάς. Ποιο Μαλεζάς θα έπαιζε, ο φίλο θα έπαιζε, ο Χατσερίδης. Ο Χατσερίδης. Αυτό έπαιζε. Ένα μπέναλτι θα το έκανε. Λες, καμιά κόκκινη, καμιά. Δεν το βάζετε 2 εκατομμύρια παίκτη μέσα να παίξει. Ρωτά αυτού που τον έφερε, ρωτά το φίλο σου Γιωργάκη. Γιωργάκη, γιατί δεν το βάζετε που τον έφερε, όταν εμεί σα λέγαμε πριν τον πάρει. Α το ρωτήσει. Καλό. Α το ρωτήσει ο Ντέμι, γιατί δεν το ρωτήσω. Ο Ντέμι, που πληρώνεται κιόλα. Σωστά. Μα σωστά τα λέμε. Λοιπόν, ο Βαρέλα θα παίξει. Ναι. Ο Μαουρίσιο βεβαίω δεν παίζει είναι απώλεια. Τα είπαμε για τον Μαουρίσιο. Ναι. Σε φορμάρισμα ήταν ο Μαουρίσιο, ανέβαινε λίγο το ταγάρι να πούμε. Ναι. Αλλά αυτό όταν ανεβαίνει τραυματίζεται να πούμε. Και πέρσι και κάτι τέτοιο. Τα ίδια και πέρσι. Τα ίδια, ναι. Μπήκε ο Χατσερίδη, κανονικά και αυτό είναι συνδυασμένο. Γιατί αυτό είχε πρόβλημα. Και ο Χατσερίδη είχε θέμα. Αυτό γεννήθηκε προβληματικό. Προβληματικό. Και μπήκε, και εδώ θέλω να κάνω μια κουβέντα, και ο Ελκαντουρί. Ναι. Ο Ελκαντουρί, ο οποίο μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσει Μαουρίσιο. Ναι. Μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις. Αναλόγως με ποιον θα παίξει στην πάντα. Χαφάκος. Ναι, Χαφάκος. Ναι, να το βάλεις εκεί μαζί με τον Γκανίας, να τον έχει πιο μπροστά, να τρέχει και ο Πέλκας να βοηθάει πιο πίσω. Δεν τον παίρνει στον Άρη με αυτούς. Δεν τον παίρνει με αυτούς. Πάντως ο Ελκαντουρί επειδή έχει ξαναπέξει. Δηλαδή ο Άρης πλήρης με τερματοφύλακα με αυτό και τα λοιπά. Δεν είναι πλήρης. Μπορεί να σε κάνει καμία κηδεία να πούμε. Αλλά τώρα. Και αυτό έχει τα θέματα του. Δεν είναι πλήρη. Ναι. Είπαμε, αύριο θα μάθει για το Βέλεθ. Ο Μαρτίνες δεν είναι έτοιμος. Και ο Μαρτίνες δεν είναι έτοιμος για 90 λεπτά. Για ένα ημίχρονο θα είναι. Έχει ένα ημίχρονο. Άμα ακούς για ένα ημίχρονο, πες είναι πέθαμε. Ο Σιώπης έκανε δηλώσει, λέει, άμα σκοράρω, λέει, θα μπω με στην κερκίδα. Πότε σκόραρε τελευταία φορά ο Σιώπης, δηλαδή θυμάται. Στο σχολείο ήτανε. Ναι. Σε κάνα διάλειμμα. Το θυμάμαι σε κάτι σουτ με τον Πανιόνιο ρε, πριν από μερικά χρόνια. Τι Σιώπη να σκοράρει, ρε. Ο Σιώπη σκοράρει να πούμε τελευταία φορά έκτη δημοτικού. Πέμπτη δημοτικού. Και μια φορά στο στρατό θα παίζανε εκεί το στρατόπεδο του Παύλου Μελά με το στρατόπεδο, ξέρω εγώ, του Αναγνωστόπουλου. Και θα έβαλε γκολ. Και έβαλε την κόλλα βάλει ο Σιώπη. Ο Σιώπη είναι να πιάσει τον Πέλκα και να του πει Πέλκα τώρα θα περάσει δύσκολα. Ναι. Τι γκολ να βάλει ο Σιώπη. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Χάνουν τον προσανατολισμό του κι αυτοί. Δηλαδή έχουν σαλέψει στον Άρη. Λέω Σιώπη θα βάλω γκολ. Κοίτα μη σε κάνει κανένα γκολ ο Πέλκα. Άσε τώρα να βάλει γκολ. Δηλαδή, τώρα βλέπω, ζώνη τον Μπέλκα. Ναι. Βλέπω το Σιώπη, προφανώς άλλο λάθος συμπάμαι, δεν έχει βάλει γκολ ποτέ. Ποτέ βάλει γκολ, στο δημοτικό σου λέγεται. Τόσα κάνω λάθος εγώ. Θέλει να βάλει γκολ στον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν βλέπω να έχει βάλει ποτέ γκολ. Πότε θα βάλει γκολ. Σιώπη και ο Κόρμπος. Με Ολυμπιακό. Δεν, βάζουν γκολ. Και ο Κάνιας δεν βάζει, έβαλε ένα μετά. Άρα ρε Σιώπη, γιατί μας ζάλισες, μου λες, άμα βάλω γκολ θα πούμε στην κερκίδα. Ναι, αν ήταν σωστός, είπε πρέπει να σβήσω τον Μπέλκα. Αυτό μπορεί να το κάνει. Ναι. Θα τον πει ο προπονητής. Θα τον πει ο προπονητής με τη φωνή. Καλός προπονητής. Είναι ο λόγος που Άρης στέκεται έτσι με το καλημέρα. Αξιοπρεπέστατος, με καλό σύνολο, δεμένη ομάδα. Ναι. Είναι... Ο Σιώπης δεν έχει βάλει γκολότος. Ναι. Έχει 0. Επί 0-0 στο πηλίκο, στο γινόμενο, ότι δες, όλα 0 τα έχει. Έχει πολλές συμμετοχές. Και κοντή ομάδα του Άρη. Με τον Πανιόνιο, ναι. Εκεί στον αέρα θα έχει θέματα ο Άρης. Ναι, άμα φύγει ο Μπάσα, έχεις δίκιο εδώ. Θα χάσει ο Μπάσα που είναι και ο μοναδικός ψηλός στα χαρτιά. Ο Μπάκο αριστερός κοντός, ο δεξής ο Μπάκο κοντός, ο Σιώπης είναι κοντός. Ναι. Τα δύο εξτρέμ είναι κοντοί. Εντάξει, τι έχει.
Άρα στα στημένα λες από τώρα. Κοντή, εκτάδο, για να σε αποκρυπτογραφήσω, λες ότι ο ΠΑΟΚ που ούτως άλλως είναι καλό στα στημένα, είναι η ομάδα με τα περισσότερα γκολ στα στημένα, μπορεί να το χτυπήσει και στον Άρη. Το πάει λαλό, κερδίσω 4-5 κόρνερ. 4-5 φάλο, βάλω ένα γκολάκι με τους κοντούς που έχει ο Άρης. Είναι μια ροή αγώνα που να δούμε. Θυμάμαι ένα μάτς, ρε φίλε. Για πες, θυμάσαι για να πάμε στο break γρήγορα. 9 χρονών. Ναι. Άρης ΠΑΟΚ ημιτελικά κυπέλλου Ελλάδος. Πόσο, πότε, 9 χρονών ή 77-78. Όταν γεννήθηκα εγώ. Πρόσεχε τώρα. Ναι. Ο Άρης χωρίς φορ, με τα χαφ, εκεί ομάδα αυτό και τα λοιπά. Αρχίζει ένα δοκάριο Άρης. Δεύτερο δοκάριο Άρης. Μονή αγώνες. Mm-hmm. Ξέρει ο Άρης, αυτός ο Άρης. Μια επίθεση ο ΠΑΟΚ, αυτό και τα λοιπά. Σηκώνει τον Ορφανό στο 118. Πάρ' τον γκολ. Με το κεφάλι πάρτε τον γκολ. Ναι. Γιατί πάρ' τον γκολ. Γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν και ψηλή ομάδα. Αυτό δεν το λέει κανένας ΠΑΟΞης. Εκτός από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ήταν μια καλή ομάδα τη δεκαετία του 70. Ήταν και ψηλή. Ήταν και ψηλή ομάδα. Γι' αυτό τώρα πήρα το Χατσερίδη. Κωστίκος. Για να γίνω 2 μέτρα μεσόωρο. Το Χατσερίδη τον πήρε γιατί δεν πήρε Φεράρι ο Ιβάν. Ναι, και είπε θα πάρω, θέλω το Φεράρι Χατσερίδη. Θέλω να παίξω με το Χατσερίδη, σου είπε. Δεν θέλω, έχω και Φεράρι. Και λέει ο Ιβάν, για τον πάρω Φεράρι να το σκοτώσω στον δρόμο, πάρω το Χατσερίδη να παίζει. Θα τα πούμε μετά. Θα συνεχίσουμε για τα ΠΑΟΚ Άρης και τα Άρης ΠΑΟΚ βεβαίως. Απλά να σε ενημερώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι μέσα από τα κανάλια της Novas προς την WIT Vision έχετε τις κορυφαίες μπασκετικές οργανώσεις Ευρωλίγκα και Basketball Champions League. Και αυτήν την εβδομάδα μπορείτε να δείτε το ΠΑΟΚ Βόνη σήμερα, το Νίμπουργκ ΑΕΚ, το Μπάγερν Παναθηναϊκός, το Προμηθέας Ολύμπια Λιουμπλιάνας, το Μπασκόνια Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός Γκραν Κανάρια και το Ολυμπιακός Αρμάνι. Η WIT Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις αθλητικά για να απολαμβάνεις τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σου. Αποκτήσε την σήμερα κιόλα σε ένα κατάστημα WIND στο 13800 ή στο wind.gr / Vision. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε μετά το δελτίο από τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Να θυμηθούμε και ιστορίες Άρης ΠΑΟΚ και να βάλουμε και τους ακροατές στην εξίσωση. Το θυμάμαι εκείνο το match. Ήταν μεγάλο match. Μετά θα μας πει. Και το σύνδημα των ΠΑΟΞΙΔΟΝ ποιο ήταν. Μετά. Κράτα το να μας το πεις μετά. Ναι, πάμε. Ναι. Very Cherry. Ο γνωστός παρουσιαστής θα είναι εκεί για να μας παρουσιάσει με το δικό του μοναδικό τρόπο και να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Την ίδια μέρα 5 τυχεροί θα δοκιμάσουν πρώτη τα νέα Very Cherry και να σημειώσουμε πως η κλήρωση θα γίνει μέσα από λαχνούς συμμετοχής που παίρνουμε καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο. Οπότε φίλες και φίλοι, 17 Οκτωβρίου ξεκινάει το αθλητικό παιχνίδι με Very Cherry και Πέτρο Πολυχρονίδη. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος. Κωνσταντίνο μου, έχεις μια ανακοίνωση πρώτα για ένα δίπλωμα, όπως και δίποτε, γιατί... Κάποιος δει τώρα. Ναι. Και έχουμε και γραμμές. Ναι. Ήδη ανοιχτό το κέντρο, 90-90-90. Ο Φωτιάδης δουλεύει στην ανακύκλωση. Ο φίλος μου, τα 240. Ναι, και πήρε ναι. Ναι. Πούλησε προστασία και πλήρωνε την πόρτη. 240, εντάξει. Αντί τον πληρώνει η πόρτη, πλήρωνε αυτός, γιατί είναι πόντιος. Ναι. Λοιπόν, βρήκε ένα πορτοφόλι, το οποίο είναι καφέ και έχει ένα καγκουρά επάξω. Είναι... Α, από Αυστραλία. Από μάλιστα. Αυστραλία. Ναι. Και έχει μια άδεια οδήγησης. Μάλιστα. Από το 2015 έως το 2030. Ωραία. Λοιπόν, Αναστάσιος Αναστασίου Θρασίβουλος. Έχασε το δίπλωμα. Έχασε το δίπλωμα. Είναι ένας, να πούμε, ημιφάλακρος, φωτογραφία. Ποιο μοιάζει. Ποιο μοιάζει. Με τον Μπασινά μοιάζει λίγο. Λίγο με Μπασινά μοιάζει. Λίγο με τον Μπασινά μοιάζει. Νεαρός ηλικία είναι πάντως. Ο... Η φωτογραφία κάτω από 30 ετών είναι. Έτσι, έτσι. Αδύνατο τον κόβω. Ναι. Λαιμό μεγάλο δεν έχει. Ναι. Παραβατική συμπεριφορά ψηλό. Ψηλό, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ψηλό. Λοιπόν, Θρασίβουλος Αναστασίου. Θρασίβουλος άδεια Αναστασίου. Οδήγηση την έχω εγώ εδώ πέρα. Ωραία. Λεφτά δεν με φύγει. Αν είχε λεφτά, μην με πει. Θέλω λεφτά. Μου φέρω το πορτοφόλι. Άδειο πορτοφόλι με το, δίπλωμα, με το δίπλωμα. Απλά έχουμε το πορτοφόλι με το καγκουρό. Ναι, έχω το πορτοφόλι με το καγκουρό. Ο Θρασίβουλος. Θρασίβουλος. Λοιπόν. Τώρα αν είχε λεφτά και του τα φάγανε και με φέρω το πορτοφόλι με το αυτό, δεν ξέρω. Δεν φταίσεις. Εγώ έχω αυτό το πράγμα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα παίζει ο Άρτα, παιδιά. Θα επιστρέψει καθυστερημένα σχέση με τους υπόλοιπους. 90-90-90 λοιπόν να πούμε καλημέρες. Έτσι να σχολιάσουμε σιγά σιγά. Επέσανε αφού έλεγε το δίπλωμα. Τι να κάνουμε, Κωνσταντίνα, να κάνουμε και δουλίτσες. Τι να κάνουμε. Ναι. Πάμε στους φίλους, ανοιχτό είναι το κέντρο. Καλημέρα. 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 Καλώ τον αρέ, καλώ τον αρέ. Εγώ θα έρθω στην Παρμίτα. Θα δει τα πάγια τη Αγίδη. Σταμάτα λίγο. Έσχα στο λάσκο, δεν ήρθα. Όταν τηλεφωνείτε σε εκπομπή του Κωνσταντίνου Ραπτόπουλου, του Νίκου Κουλιανού, αλλά και του Γρηγόρη του Κόκκινου και αναφέρεται σε εμένα σε πρώτο πρόσωπο, θα λέτε ονοματεπώνυμο και ιδιότητα. Μήπως έχεις και ταυτότητα και δακτυλικά αποτυπώματα να δίνουν. Ειδικά εσύ που τηλεφώνησες εχθές μετά από μένα το μεσημέρι και με χαρακτήρις γραφικό, επειδή δεν είσαι ακροατής Μετρόπολης και είσαι σκυλή του Κοντορεμπιθούλη του Δημάτου, θα βγεις επώνυμα να μιλήσεις μαζί. Σκυλή του Κοντορεμπιθούλη του Δημάτου. Ναι. Βεβαίως. Ανδρέα Δημάτο, είσαι υποχρεωμένος
να δώσει απαντήσεις στο λαό της ΑΕΚ. Το καταλαβαίνει ο εγκέφαλός σου. Και αυτό πληρώνεσαι. Να διελευκάνεις τα μελανά σημεία. Δεν μπορεί το Μάιο να ΣΥΡΙΖΕΣ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και τώρα η δικαιοσύνη είναι σκάνδαλο. Οι εφέτες είναι του Ιβάν. Ναι, αλλά τώρα οι συνοπαδοί σου λένε ότι οι εφέτες δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που ήταν όταν εσύ οργίαζες στα δικαστήρια. Σαν είναι άλλοι τώρα. Σαν δεν τρέπεστε στην Ελλάδα να λέτε ότι τα παίρνουν οι εφέτες. Ναι, ντροπή. Δεν τρέπεστε ντροπή, λίγο. Ντροπή. Γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε, καθάρματα. Ντροπή. Οι εφέτες είναι το ενός και οι εφέτες. Εγώ αν ήμουν εφέτης, τι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι λένε οι αξίδες τώρα που δεν τους άρεσε η απόφαση. Πέρσι τους άρεσε η απόφαση. Είναι δυνατόν τώρα οι εφέτες. Έλα, γόρι μου, έλα να τον ακούσουμε. Τέτοια πράγματα. Ναι. Να εμπιστεύεσαι τη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον σε πρωτοβάθμιο όργανο. Ναι, σε πρωτοβάθμιο. Και τώρα τον Οκτώβρη, μετά από 5 μήνες, λες εμπιστευόμαστε με τη δικαιοσύνη σε δευτεροβάθμιο. Ναι. Είπαμε. Τι να, και εγώ το καταλαβαίνω. Θεωρούν ότι άλλαξαν οι εφέτες και δεν είναι οι ίδιοι. Λοιπόν, θυμάται, είμαι κατά τάση Ολυμπιακό, γιατί θα μου γυρίσει τα μυαλά. Εντάξει, όσον αφορά εσάς τους 100 κάγκουρες, εσείς αυτοί που φάγατε τον Τέμι Νικολαίδη, όταν ήθελε να βγάλει στην δημοσιότητα αυτά τα, αυτούς τους λεβέντες, θα μην τους χαρακτηρίζω, θα σας πετάξω το γήπεδο. Εντάξει, θα λέτε τα πράγματα με το όνομά σου, θα μιλάτε με τον Καστοριανό. Άντε μπράβο σαλιάριδες. Ερώτηση, Λίτες. Ερώτηση. Με προπονητή Αναστασιάδη μπορεί να πάει η Εθνική, ναι ή όχι? Γιατί χθες κάτι παοξίδες, ναι, ναι, τον θέλουμε. Στον ΠΑΟΚ όμως λέει, δεν τον θέλουνε. Τον θέλουν στην Εθνική. Στην Εθνική τον θέλουμε. Ναι, κατάλαβα. Συμφωνώ με τους παοξίδες. Τους βολεύει και να παίρνει τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Να παίρνει τα λεφτά ο ΠΑΟΚ όπως γίνονταν με τον Σάντος. Δεν έχει τώρα λεφτά. Ναι. Σε τι λεφτά? Μόνο μα πάμε σε Euro Mundial, εκεί θα πάρουμε λεφτά. Όταν καλεί στην Εθνική και παίζει ο άλλος. Δεν παίρνει λεφτά. Παίρνει λεφτά. Όχι. Μόνο άμα πα σε μεγάλη διοργάνωση και θα πληρώσει η FIFA για τη συμμετοχή του. Ναι. Μόνο τότε. Μόνο τότε. Να απαντήσω. Ναι. Η Εθνική θα πάει μπροστά μόνο με έναν προπονητή ο οποίος θα σέβεται τον αντίπαλο και θα παίζει 3-5-2 ή 5-4-1. Με κανέναν άλλο. Αν τον βρείτε, πείτε μου και εμένα. Εγώ θα έλεγα Μανώλο Χιμένεθ. Α, Μανώλη. Τώρα που είπες Μανώλο Χιμένεθ, έτοιμος για μπούλο είναι από τη Λας Πάλμας, να ξέρεις. Γι' αυτό, ναι, το είπα. Είναι έτοιμος για μπούλο ο Μανώλο Χιμένεθ. Δεν είναι έτοιμος για μπούλο ο Μανώλο Χιμένεθ. Όχι. Τον Αραούχο, πας και γίνει κάτι. Ο Μανώλο Χιμένεθ θα χάσει και αυτή την αγωνιστική. Τώρα παίζει με την Νουμάνδια. Τον βλέπω να κουνάει μαντήλι γρήγορα γρήγορα. Ελεύθερες γραμμές, πάμε στον επόμενο. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, επόμενο. Στα εντάρια είναι δικά σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς να. Λοιπόν. Θέλουν Αναστασιάδη, ρε παιδιά. 85% είναι. Αφήστε Αναστασιάδη ιστορίες. Έχουμε πάω λοιπόν. Κάρι τώρα, γίνεται χαμός. Έλα, φίλε. Ακούστε τώρα δύο πραγματάκια. Δύο πράγματα, ναι, δύο πράγματα. Λοιπόν, σε κανένα 2-3 ώρες θα βγάζετε τον κύριο Μπίρδα. Ποιος άλλος είναι δικηγόρος? Μαυρομάτης και συμμετοχή. Το διαβάσατε το σκεπτικό της απόφασης? Ποιο σκεπτικό? Για ποιο πράγμα? Το σκεπτικό της ΑΕΚ, της απόφασης το διαβάσατε? Η απόφαση, ποια απόφαση? Αυτή το σκεπτικό, βγήκε... το σκεπτικό, μπείτε στο STNA, δείτε το σκεπτικό. Α, το είδαμε, το σκεπτικό της τιμωρίας, όχι της απόφασης. Λοιπόν, απόφαση, θα βγάζετε τώρα... Ναι. Της τιμωρίας, όχι της απόφασης, ναι. Ναι, ναι, σε 5-6 ώρες, αυτά που σας λέω τώρα θα γίνουν σε 5-6 ώρες. Ναι, 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 ωραία. Την Πέμπτη στην εκδίκαση η ΑΕΚ θα πει ότι αν εφαρμοστεί η απόφαση βάσει του σκεπτικού, γιατί το σκεπτικό γράφει ότι η φωτοβολίδα είναι βίαιο πραγία και ότι τα επεισόδια είναι στον εν γέννη χώρο επειδή είναι έξω από την μπουτίκ, ναι, δηλαδή φωτογραφίζει του ΠΑΟΚ τα επεισόδια. Ναι, είπαμε, ναι, η ΑΕΚ το ρίχνει στον ΠΑΟΚ. Θα ναι, γίνει, ναι. Αυτά θα πάνε όλα στον εισαγγελέα και θα ξαναγίνουν οι δίκες για το παιχνίδι Πανιόνιος ΠΑΟΚ, ναι, που καταλαβαίνετε ότι εφόσον είναι βίαιο πραγία πρέπει να φάει μείον 3. Και αναφέρει μάλιστα, ναι, και τη μπουτίκ του γηπέδου που η κλούβα στο ΠΑΟ Κάρης ήταν από κάτω από την μπουτίκ. Κάει έξω από την μπουτίκ του ΠΑΟ. Όχι λοιπόν, έξω από την μπουτίκ, παρακάτω, εκεί ήμουνα. Α, παρακάτω, ναι, άμα δεν το τι... ενοχλητικό για τον ΠΑΟ και είναι τα δακρυγόνα που έβαγε ο Μπούζας έξω από το... Ναι. Α, ο Μπούζας, 12 ώρα έχει εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, θα βγάζει τον κύριο Μπίρδα, τον κύριο Μύρδα, πώς το λένε τον άλλο. Μπίρδας. Μπυρδάς. Ο άλλος πώς το λένε που είναι και λίγο εριστικός, έβγαινε στην ΕΡΤ3 πέρσι. Δεν ξέρω πώς το λένε το που έπαιζε και μπάλα, πώς το λένε στον Παναθηναϊκό. Ο Σημεοφορίδης θα βγαίνει και θα λέει. Δεν σ' αρέσει ο Σημεοφορίδης. Και θα υπάρχει πάλι. Εσείς τι θα πείτε τώρα, κύριε Κουλιανή? Των τιμωριών. Όχι, είστε υπέρ των τιμωριών. Όχι, έχω δηλώσει ότι είμαι κατά των τιμωριών να τιμωρούνται οι ομάδες με αφαιρές βαθμών. Όχι τώρα και πέρσι. Πέρσι γιατί δεν βγήκες. Πέρσι κάτσε λίγο, κάτσε. Πέρσι γιατί δεν βγήκες να τα πεις που πήρες ένα πρωτάθλημα
στα χαρτιά και στα δικαστήρια και βγαίνει τώρα. Πέρσι δεν ήταν. Τι πέρσι δεν ήταν. Πώ δεν ήταν. Πέρσι έγινε διακοπή αγώνα. Άντε ρε, ποια διακοπή του αγώνα. Σόμπαρε εσύ. Εγώ παρακάμπτω όλα. Αλακάρτ φοβάμαι να παίξω, αλακάρτ μπαίνω, αλακάρτ δεν έχω ψυχολογική διάθεση να αγωνιστώ. Τι θε εσύ. Εσύ θε πάλι στα χαρτιά να πάρει κάτι. Θέλω η δικαιοσύνη να ακούσει ότι το Μετρόπολη στηρίζει την ΑΕΚ τον αγώνα αυτό που κάνει, έτσι. Φίλε, έχεις μάθει να παίρνεις τρόπαια στα χαρτιά μου, φαίνεται, και αυτό δεν συνέχεια. Είπες ότι είσαι εναντίον αυτού. Τέλος. Ναι, όχι, φέρε και το πρωτάθλημα το περσινό. Φέρε το όμως. Διακόπτει το μάτι. Φέρε και τα 30 εκατομμύρια που πήγες στο Champions League, βαβά, γιατί δεν θα έμπαινες ούτε στον αιώνα των αιώνων. Λοιπόν, σε 3 ώρες θα καλείτε τον πύρδα. Σε 3 ώρες. Αυτή είναι η εξίδες. Αυτή είναι η εξίδες. Θέλανε τη δικαιοσύνη να πάρουν στα χαρτιά το πρωτάθλημα, αλλά τώρα δεν του βολεύει. Τα λέμε. Τα εννοώ ο δικό σου, ο Λισάνδρου, που είπε, καλά, είναι λέει βιοπραγία να πετάξουμε τη φωτοβολίδα. Είναι βιοπραγία αυτό. Το θέμα είναι ότι στην πιάτσα ακούγεται ότι οι εφέτες είναι του ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχει. Του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός έχει. Είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Κι όμως αυτά σε ακούγονται. Μια κοινωνία, ας πούμε, η οποία έχει νόμους, κανόνες, να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι. Η ρήψη βόμβας Μολότοφ δεν θεωρείται βιοπραγία. Είπε. Χάσουμε. Δεν, περίμενε. Ναι. Η ρήψη βόμβας Μολότοφ δεν θεωρείται βιοπραγία, είπε ο Λισάνδρου. Θα τον χάσουμε. Ο Λισάνδρου, δικηγόρος ΑΕΚ, αυτά είπε. Πάμε γραμμές. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλό σου, παιδί, καλό σου. Για αυτόν τον κύριο. Μήπως πρέπει, που είναι από την Καστοριά, μάλλον είναι από την Κρήτη, μένει στην Καστοριά, αλλά είναι από την Καπερναόμ, πρέπει να δώσω τα στοιχεία μου. Ναι, όχι. Μόνο κόκκινο ζητάει στοιχεία. Α, έλεγα. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε. Καλημέρα μάνο μου, καλημέρα γόρι μου. Με ξεπερνάει λοιπόν το γεγονός να μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι για αδικία. Δηλαδή, τι πρέπει να πω εγώ ρε παιδιά, για αυτό το σαθρό οικοδόμημα που λέγεται ποδόσφαιρο, που το λιμένονται 5-6 άνθρωποι, 3-2, δεν με νοιάζει. Τι πρέπει να πούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ας πούμε. Ναι. Όταν μιλάνε για αδικία αυτοί, που δεν έχουν νιώσει στο παιδί τους την αδικία. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον εσύ, Μάνο, που είσαι Ρακλειδιάς, πρόσεχε που αδικείσαι, ακόμα και όταν δεν συμμετέχεις. Δηλαδή, φέτος δεν έχεις αδικηθεί, αλλά με την απόβαση απέναντι που έδωσα στον Παναθηναϊκό το δικαίωμα συμμετοχής στη Σούπερ Λίγκα, πάλι αδικείσαι. Σου μιλάει τώρα ο Παοξής ο Κουλιανός, που η ομάδα του θέλει τον Ηρακλή να το λιώσει, να πούμε, για να πάει στο Καφτατζόλι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ μιλάμε για αδικία. Η αδικία είναι μία. Θέλεις να το λιώσει τον Ηρακλή, να πάει στο Καφτατζόλι. Αγωνιστικά θέλω να το λιώσω. Κατάλα δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Βάζεις άλλους να καθαρίσουν. Εμένα με ενδιαφέρει το αγωνιστικό. Τα υπόλοιπα, τα παρελκόμενα δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάω παρακάτω να πω, αλλά βάζεις άλλους να καθαρίσουν. Τα παρελκόμενα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ μπορώ να το θέλω να λιώσω τον Ηρακλή στο χορτάρι. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρει. Έλα, μάλλον. Αυτό λοιπόν με την ΑΕΚ. Αυτό το φετινό με τον Παναθηναϊκό που αντί να είναι η σημαία της Θεσσαλονίκης υποτίθεται και να γυρίσουν όλοι οι δημοσιογράφοι οι επώνυμοι και να πούνε ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Βγαίνουν χαριτολογώντας. Και λένε οι μπέμπιδες του Παναθηναϊκού, ποιοι οι δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης. Ναι. Είναι πολύ εμετικό, ναι. Είναι πολύ εμετικό. Είναι η πόλη που θέργευσε τους Λάτιν από τη μια μεριά και τα παλτά από την άλλη μεριά να μιλάει για τους μπέμπιδες του Παναθηναϊκού. Τη στιγμή που έχουμε δύο εξτρέμ που έχουν τον Παναθηναϊκό πρώτο στον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα και έχουμε δύο εξτρέμ τα οποία είναι δεκάρια στην εθνική. Και αυτή του Παναθηναϊκού. Και το πιο σημαντικό από όλο, ότι δεν είναι όλοι πιτσιρίκια, είναι τέσσερις είναι. Όλοι άλλοι είναι 30, 28, 27. Στη Δέλτα Εθνική. Ναι. Ναι. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Γι' αυτό μισούμε, όχι εγώ προσωπικά μόνο, την Εθνική Ελλάδος, τα παρατήματα, τους μάνατζερ. Ποιοι είναι οι μάνατζερ της Εθνικής, δύο συγκεκριμένοι. Και γυρνάει και λέει, δημοσιογράφος του Μετρόπολης. Καλά λέει, δεν έγινε και τίποτα. Αυτή είναι η καλύτερη στον κόσμο. Τι λες ρε φίλε. Ναι. Να σε καλά Μανώ. Να σε καλά, να πάμε και στα υπόλοιπα παιδιά. Όταν γίνεις old out μας ειδοποιήσει ο ρεπόρτερ του Άρη. Κύριε παιδιά, μην παίζουν με την νοημοσύνη μας κάποιοι. Ναι, εντάξει, οκ. Έχεις τα δίκαια σου και καλά κάνεις και τα αναφέρεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Έχει τα δίκαια του Μάνος. Δεν το συζητάμε. Και άλλο το αγωνιστικό, άλλο το εξαγωνιστικό. Πάμε, καλημέρες. Έλα.
Ο Κομίνης είπε να συνεχιστεί το μάτς, κανένα μάτς δεν διακόπηκε. Η ΑΕΚ το διέκοψε με το έτσι θέλω, φίλε. Μαγιά της. Ναι. Και μαγιά του πάω, κανένα έχει τον εφέτη φίλο. Ναι. Θα πω εγώ και τι λένε αυτοί. Ναι. Δεν το υιοθετώ. Δεν το υιοθετείς. Καλημέρα. Το... Ναι. Καλημέρα. Ναι. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Εγώ ακούγομαι. Ναι, φίλε, εσύ. Καλημέρα, Νίκο Κώστα. Καλημέρα. Λίγο. Ναι. Να σου πω λίγο κάτι. Και συγγνώμη κιόλα δηλαδή αυτό που σου πω. Γιατί ποιες είναι ασυναρτησίες, αγόρι μου? Τι ασυναρτησίες, δεν ξέρω. Ποιες, βρε αγόρι μου, πες μου, ποιες είναι ασυναρτησίες? Πάω Κάρις, πάω Κάρις πριν κανένα μήνα στο κύπελλο. Ναι. Το θυμάσαι τον αγώνα? Πώς δεν το θυμάμαι, εκεί πριν ήμουνα. Πριν τον αγώνα, ναι. Τι επεισόδια έκανε, τα θυμάσαι? Εκεί ήμουνα. Τα θυμάσαι, εκεί ήμουνα. Πριν τον αγώνα. Εκεί ήμουνα. Ήταν αναρχική, ρε φίλε. Εκεί ήμουνα. Τα επεισόδια εκείνα με αυτά του ΑΕΚ Ολυμπιακού. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Το ένα είναι στο 3 και το άλλο είναι στο 10. Θα έκανε καντίνες, έγιναν πιάτσικα, βγαίνανε παοξίδες και λέγανε τρώγαμε σουβλάκια έτσι επειδή έφευγαν οι καντινιέριδες. Ναι, βγαίνανε στο μετρό. Πού ήσουν εσύ ρε φίλε και τα είδες? Ναι, κλέβατε τους καντινιέριδες. Πού ήσουν εσύ, εσύ πού ήσουν? Ποια τηλεόραση ρε ψεύτη, ποια τηλεόραση ρε ψεύτη, ρε ψεφτάρα, ποια ψεφτάρα, εκεί ήμουνα, έπεσα δακρυγόνα και πήρε φωτιά μια κλούβα. Συγκρίνεις τη βούρτσα με κάτι άλλο αγόρι μου, ποιο YouTube? Και πάτα το ένα έγινε δύο ώρες πριν ξεκινήσει το μάτς, άκουσε γιατί με να, λίγο. Γιατί να λέει πώς δεν λέει? Μπορεί να γίνει επεισόδια στο κέντρο, τι σχέση έχει με το παιχνίδι? Το ένα το έγινε δύο ώρες πριν ξεκινήσει το μάτς και το άλλο έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Γεια σας! Έξω από το κύπελλο. Γεια σας! Ναι, έξω αρκετά από το κύπελλο. Ένα λεπτό. Ναι. Δηλαδή ο φίλος θέλει να πει... Φίλε, είσαι και ψεύτης και λες και φαμφάρες. Στάσου λίγο, στάσου λίγο. Ήσουν εκεί. Πες Κώστα, πες ήσουν Κώστα. Εκεί, όχι, όχι, ήσουν εκεί. Στάσου λίγο. Ήσουν εκεί, σε ρωτάω. Στάσου λίγο. Άσε τα, πες Κώστα. Στάσου λίγο. Ήσουν εκεί. Στάσου λίγο. Τι πάντα YouTube. Ναι, Άρης πάω. Τι θέλεις, θες κι άλλο κλεμμένο, τι θες? Θες κι άλλο χάρτινο πρωτάθλημα? Στάσου λίγο. Θα τα δίνουμε κάθε χρόνο. Έχει άποψη άνθρωπος. Η άποψή του. Στάσου, ένας ένας. Φίλε, η άποψή σου είναι ότι θα έπρεπε και ο ΠΑΟΚ να τιμωρηθεί με μείον 3. Φυσικά. Τέλος, άμα τιμωρείται ο ένας, θα τιμωρείται και ο άλλος. Σώπα ρε φίλε. Σώπα ρε φίλε. Ναι, γίνει άποψή του. Και όταν αφορά που λες το Βόλο, ναι. Με το Βόλο που λες ότι φάγατε 6 αγωνιστικές εσείς τιμής 4. Τι 4, παραπώ 7-8 φάγαμε εμείς 3 εσείς. Φάγατε 7-8. Ναι, και μη ο βαθμούς εμείς εσείς τίποτα. Ναι. Α, μπράβο. Δεν φάγαμε τα ίδια. Επειδή ήμουν σε εκείνο τον αγώνα, επειδή σας δίναμε, σας δίναμε και άρα... Εσείς το κάνατε μέσα στο κήπεδο με τα μάτια. Φίλε, στο ξαναλέω, κάτι που έχει γίνει δύο ώρες πριν ξεκινήσει ο μάτς δεν έχει καμία σχέση με κάτι το οποίο γίνεται κατά διάρκεια του παιχνιδιού. Ένα λεπτό. Γίνεται όμως... Ένα λεπτό, και οι δύο. Ένα λεπτό. Στο Βόλο μπήκαν δύο ώρες πριν το παιχνίδι, δεν πλακωθήκαν. Εφάγανε και μείον 3 και 2 μάτς. Έγινα στο αγωνιστικό χώρο όμως τα ντου και τα πεσήματα, γι' αυτό τιμωρήθηκαν. Που πήγαμε στο κουλουάρ, που τους ξαναβγάλα προς τα έξω, καμία σχέση. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, αλλά ο φίλος βασίζεται σε κάτι το οποίο άκουσε, εγώ ήμουν εκεί. Εσύ, ρε παιδάκι μου, δεν νιώθεις ευνοημένος που δεν έφαγες μείον 3 στην Τούμπα? Όχι. Με τον Μπούζο τότε. Όχι, φίλε. Όχι. Εγώ που με κλέψαν πέσει ένα πρωτάθλημα δεν νιώθω ποτέ ευνοημένος. Α. Ο αεξής να νιώθει ευνοημένος που πήρε και 30 εκατομμύρια δηλαδή, για να παίξει το Champions League δηλαδή και τον Τσάπα. Έχω τον Παοξή να κλαίει για πέρσι και τον αεξή για φέτος. Εγώ έχω, μπαίνω σε μια αντιπαράθεση. Μια αντιπαράθεση δηλαδή. Ναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρες. Μάλιστα. Καλημέρα, και μιλάμε τώρα για ένα σκηνικό που ήμουν εκεί. Μαζί με τον Μπούζο ήμουν, δίπλα ήμασταν. Άρα εσύ λες ότι δεν έγινε τίποτα. Εγώ λέω ότι ό,τι έγινε, έγινε έξω από το γήπεδο, μια μισή με δύο ώρες πριν ξεκινήσει το ματ. Ναι. Που πέταξαν μολό τους αστυνομικούς. Αυτό. Ήταν αναρχική αυτή. Δεν τους. Ήταν με κουκούλες, με full face. Okay. Με ήμουν εκεί. Τέλος. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έγινε μέσα στο γήπεδο και έξω από την άλλη. Πάμε, πάμε. Το ξεκαθάρισε ο Κουλιανός. Πάμε. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς ήρθατε. Έλα. Αυτά που λένε οι εξίδες για τους μείον 3, ας τα πούνε στο τέλος του πρωταθλήματος να δούμε άμα θα έχουν σημασία. Άμα είναι στο μείον 2, στο μείον 1, τότε να μιλήσουν. Όταν είναι στο μείον 6 και στο μείον 7, τότε να μην πούνε τίποτα. Δεν θα έχει σημασία τι έχει γίνει. Φίλε, είναι και αστείο γιατί η υπερασπιστική τους γραμμή βασίζεται πάλι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή η χολή τους, το κόμπλεξ τους, αυτό το πράγμα που είναι πάλι βασισμένο στον ΠΑΟΚ. Πατρίδες. Ναι. Δηλαδή δεν πήγαν να πούνε αυτοί, εμείς κάναμε αυτό, δεν κάναμε. Ο ΠΑΟΚ δείτε τι έκανε. Αυτό σου λέω. Αυτοί που είχαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη τώρα τα γυρνάνε. Ναι. Αλλά άμα τερματίσουν στους μείον 10, γιατί για κάπου εκεί πάει, τότε μα την ΑΕΚ τη βολεύει αυτή την κατάσταση. Διότι η ΑΕΚ ούτως ή άλλως έσκασε το πανηγύρι να πούμε. Δεν θα το έπαιρνε το πρωτάθλημα. Πήραν τα 30 εκατομμύρια στο Champions League πουθενά. Αντί να πάρει οι εξίδες την κουβέντα στο Τσιγκουναρά, την πάρει στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά από την άλλη μεριά και ο ΠΑΟΚ
Τη γλίτωσε καλά και δύο περιπτώσεις. Το ξαναλέω με τις φωτοβολίδες και έξω από την Τούμπα. Η φωτοβολίδα με τον Πανιόνιο είναι άλλος ο νόμος του ΚΑΠ. Πλήρωσε ο ΠΑΟΚ γι' αυτό. Δεν λέει για αφαίρεση βαθμών η ρήψη φωτοβολίδας. Τι να κάνουμε τώρα. Με λέει και ο Παπαγιανόπουλος. Θα τα αλλάξουμε γι' αυτό. Με λέει και ο Παπαγιανόπουλος εχθές όμως ότι δεν υπάρχει βιοπραγία, λέει. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Οπότε λέει, πες τον Κουλιανό που τον αγαπάω, λέει. Φίλος είναι ωραίος αέξης, ναι. Δηλαδή τώρα. Τώρα που έφαγε μείον 3 ΑΕΚ, τα παιδιά δεν θα παίζουν όπως θα έπαιζαν άμα δεν τους έπαιζαν. Δεν μας νοιάζει αυτό. Ας παίξουν και να πούν στο τέλος μας το πλέψανε. Αν πάνε 15 βαθμούς πίσω, δεν μπορούν να πούνε τίποτα. Για καλά. Δεν μπορούν να πούνε αν πάνε 15 βαθμούς πίσω, μας το κλέψανε. Ναι, ναι. Παρόμοιους ακροατές λέει στα αθηναϊκά ΜΜΕ, τους κλείνουν τους παοξίδες στο δευτερόλεπτο. Δεν με νοιάζει. Δεν θα παίζουμε την νομοσύνη μας, κλείσιμο. Εμείς τους θέλουμε όλους. Δεν μας πειράζουν, αρκεί να μιλάμε ψέματα. Με τα αθηναϊκά ραδιόφωνα δεν ξέρω τι κάνουν. Ναι. Εγώ ξέρω τι κάνουμε εδώ με τον Κουλιανό και με τον Κόκκινο. Έτσι, δεν κλείνω κανέναν. Όχι, όχι, δεν κλείνουμε κανέναν. Απλά όποιος λέει ψέματα ή ηρωνεύεται μόνο τότε μπορεί να κάνει. Θα αντιπαρατείτε με τον Κουλιανό ή με μένα ή θα γίνεται κουβέντα ή αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως τους βόλεψε τη διοίκηση, τον προπονητή, τους παίκτες, το όλο σκηνικό. Ακούστηκε ένα ουφ μακρύσιμο. Σωστό. Ναι. Λοιπόν. Τα κανάλια Nova Sport είναι διαθέσιμα μέσω του πακέτου Wind Vision Full Pack. Η χρήση της Wind Vision προϋποθέτει σύνδεση σταθερού ίντερνετ Wind και βεβαίως μέσω της Wind Vision, φίλες και φίλοι, μπορεί να δείτε όλη αυτή την εβδομάδα σπουδαίες μπασκετικές βραδιές. ΠΑΟΚ Βόνη σήμερα, Νίμπουργκ ΑΕΚ, Μπάγερν Παναθηναϊκός, Προμηθέας Ολύμπια Λουμπλιάνα, Μπασκόνια Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Γκραν Κανάρια, Ολυμπιακός Αρμάνι. Η Wind Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά και να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας. Αποκτήσετε σήμερα κιόλας ένα κατάλληλο. Μπήκαμε τελευταίο ημίωρο, rap and cool ακούτε πάντοτε εδώ στο πρωινό του Μετρόπολης. Και κερνάμε και καφεδάκι και φαγητό και τσιγαράκια και μπέργκερς και πίτσα. Όλα με ένα stop στην καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Εύκολα, γρήγορα και άπεκτα σε τρία σημεία της πόλης μας. Παλαιού σταθμού 36 δυτική είσοδος μετά τα δικαστήρια. Πόντου 56 Λαχαναγορά. Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την Αρογέφρια Σταυρούπολης. Θα πάμε με γραμμές. Ένα μήνυμα μόνο που έστειλε ο φίλος μου Τζόνι από τη Λίμνο. Βρε, ο Αεξής ο Μπιλάρας σου είδε που μπαινεύγαινα μέσα στο γήπεδο. Τι λέει έξω ο Αεξής ο ψεύτης. Τα είπα, είναι ψεύτης ο συγκεκριμένος. Έτσι. Είχαμε εδώ τον Μπιλάρα το Σάββατο, τον έβγαλε για αυτό το θέμα. Ήταν εκεί. Εγώ ένα πράγμα, ναι, ρε παιδί. Ήταν εκεί και μας μετέβαινε το τι έγινε. Σε μια κοινωνία, ναι, την οποία ακούω να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει τους διαιτητές και εμείς τους εφέτες. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι εμείς, κάποιοι άλλοι τους έχουν τους εφέτες. Δεν τους έχουμε εμείς. Ο Χαλίβης που λένε εδώ έτσι, και δύο χρόνια, όχι Χαλίβης δεν είναι. Ρε παιδιά τώρα, είναι, ναι, δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Ναι, ντροπής. Ντροπής πράγμα που λέει και ο ένας έχει τους διαιτητές, λέει ο άλλος έχει τους εφέτες. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Κοινωνία είναι αυτή. Ναι. Δεν είναι σωστό αυτό. Και ύστερα μας λέει ο Αλέξανδρος που είναι κούκλος, κουκλεντέν. Και έκανε με την πίπα, ναι, ο Χασίση μπροστά στον αστυνομικό. Βρε την Αγία Σοφιά με δικά μας χρήματα τη φτιάχνει. Με το κλεμμένο περσινό πρωτάθλημα και τα λεφτά από το Champions League, λέει, πες στους αεξίδες. Ναι. Λέει ο Παοξής με επιχειρήματα. Ναι. Καλημέρες. Έλα, βίλε. Στον αέρα είστε, κύριε. Ναι, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, φίλε. Είχετε καμιά γουλιά καφέ, γιατί σας βλέπω υποτονικό να πω. Όχι, είναι ήρεμος απλά. Είναι πράος. Είναι πράος ο φίλος μας. Έλα, φίλε. Απλώς ήθελα να σταματήσει αυτό που μυστικώς θεωρείται ανάμεσα στους Παοξίδες και στους Ερακλειδείς. Δεν υπάρχει θέμα, Κώστα, ότι ο Παοξίδης θέλει να λιώσει τον Ερακλή να πάρει τον Καφτατζόγλιο. Άμα έχει λεφτά τα αφεντικό του, ας πάνε το πάρει. Το Καφτατζόγλιο μπήκε στον Ταϊπέδ. Που σημαίνει ότι ο Σέλ πάει τα αγοράζει. Αυτό για να μην υπάρχει ίντρικα και κακία ανάμεσα στην πόλη. Να μας υπάρχει κακία, φίλε, αφού υπάρχει να υπάρχει. Εντάξει, εμείς θα προσπαθήσουμε να λιάνουμε. Εσείς πάτε στον Αϊθαλάμπη, κάντε μετάνοιες, παφάτε αντίδρα να μην υπάρχει. Αλλά εγώ λέω υπάρχει. Λέω εγώ ότι υπάρχει κάτι το οποίο. Ακούστε λίγο. Έχει λεφτά ο κύριος. Αν είχε πάει να τα αγοράσει, θα τελειώνουμε εμάς, θα λέει. Πολύ απλά. Όπως λες εσύ, όλα είναι για την παλμίτα. Αφού έχει λεφτά, πάει να τα αγοράσει, θα τελειώνει. Α πάρει και την Ελλάδα μα θέλει. Πουλιέται όλοι. Αυτό το πράγμα διακρίνω πίκρα στα λόγια σας. Όχι πίκρα. Αγανάκτης με ποια όψη, ότι πρέπει κάποτε να σταματήσει αυτή η πόλη μεταξύ μας. Σταματήστε το. Μπράβο, σταματήστε το. Και όταν το σταματήσετε και δούμε εμείς αγαθές πράξεις, θα το πούμε. Μέχρι τότε, τότε όμως θα πρέπει να λέμε. Όπως προηγουμένως ο Μάνος, γιατί και εγώ τα κλάγιασα. Εντάξει, είμαστε αδικημένοι, αλλά δεν θα ρίξουμε το φταίξιμο ότι φταίνε άλλοι, γιατί φταίμε και εμείς από μέσα από τα δικά μας. Άλλο λέω εγώ. Εγώ λέω ότι είναι πολύ ωραίος ο φίλος. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ γοητευτικό να υπάρχει μίσος. Καλά, δεν είναι απαραίτητο. Είναι ακόμα πιο γοητευτικό να υπάρχει αγάπη. Η αγάπη δεν πουλάει, κύριε. Α, δεν πουλάει. Να είστε καλά. Κόντρα και η καζούρα που είχαμε μαζί στην κερκίδα καθόμασταν. Δεν είχαμε μίσος. Είχαμε καζούρα, τώρα υπάρχει, κύριε μου, ακούστε. Τώρα υπάρχει μίσος και αυτό είναι γοητευτικό. Εμένα με γοητεύει. Ναι.
Καλά, εντάξει. Κάποιον σου λέω, μπορεί να γοητεύει η αγάπη, η αρμονία. Η αγάπη και η αρμονία δεν πουλάνε. Δεν πουλάνε, να είστε καλά, για καλά. Το μίσος πουλάει, κύριε, και σου υπάρχει μίσος, γιατί να μην το πουλήσουμε εμείς. Να είστε καλά, αντίο. Να είστε καλά. Ωραίο πράγμα το μίσος. Άρεσε στην Γαλατά Σαράι ο Μπακασέτα, σύμφωνα με τουρκικά σενάρια που τα έβγαλαν πριν από λίγο. Εντάξει, καλό παίξε ο Μπακασέτα, αλλά νομίζω ότι ο Μπακασέτα δεν θέλει να πάει στην Τουρκία. Όπως και ο Πέλκα δεν ψήνεται για Τουρκία. Ανάλογα τι του δίνουν. Ναι, άμα πάρουν πάρα πολλά λεφτά για Ιταλία, ψήνονται και οι δύο. Τα λεφτά είναι. Ναι, καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλώ ήρθατε. Ναι. Σύμφωνα με τον νόμο Παναθηναϊκό. Χαμήλωσε λίγο τον δέκτη σου, φίλε μου. Πάλε σε ένα μέρο να ακούγεσαι, χαμήλωσε τον δέκτη σου. Πού έπρεπε να είναι τώρα. Β' γάμα εθνική, να μην παίζει Super League. Ποιο, ναι, με εντολή του Πρωθυπουργού. Ναι, βέβαια. Δόθηκε. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Εγώ πάω και να πα στη Μικρά Ασία και να διαμαρτυρηθεί με αντίσκηνο και να πει ρε Σαββίδη γιατί του έσωσε. Πάμε επόμενη γραμμή. Μη με κλαίγε, επόμενο. Άντε Παρθένα, εσύ τον έσωσε. Άντε, μπράβο. Όχι, λάθος ο Θεός. Λάθος ο Θεός. Τι εσύ τον έσωσες. Μόνο η ψήφος του ΠΑΟΚ δηλαδή έσωσε τον Παναθηναϊκό. Να ψήφισες αλλιώς. Ναι. Τον σώσανε όλοι. Θέλανε να κρατήσει τον Παναθηναϊκό. Εσύ ήθελες να πάω, ας τους άλλους. Ναι. Εγώ προσωπικά, σαν Νίκο Μελετά. Ο Ιβάν. Τον έσωσε. Τελείωσε. Ναι, προφανώς γιατί έχουν τα συμφέροντα. Ατομικά, άμα ρωτήσει τον κάθε ΠΑΟΚ, εγώ λέω θα πάρει 99, όχι στους 100. Εάν ο Ιβάν θέλει να πάρει το Sport FM σε άλλη τιμή. Έχει τα δικά του, ναι. Πρόβλημά σας. Εγώ λέω ότι εσείς σώσατε τον Παναθηναϊκό, με κλαίγεστε. Εσείς όλη τη Super League. Μην το πας συγκεκριμένα στον ΠΑΟΚ. Παρθένα, Μαγδαληνή, ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Να μην τον έσωνε. Καλώ τον. Βρεβόρ μου, εγώ και όχι να έλεγα, πάλι θα σου νότα. Να έλεγε όχι. Α, να έλεγα όχι. Στον Ηρακλή πες ναι. Ναι, να έλεγα όχι. Ναι. Έλα, φίλε. Και την Θεσσαλονίκη ενωμένη. Όλη τη Super League ήθελα να κρατήσω Παναθηναϊκό, τέλος. Καλά κάνατε. Κοινά συμφέροντα είχατε. Ναι, επειδή φαντάζομαι ότι μην κλαίτε το μετά. Πρωτάθλημα θα ήταν πολύ χαμηλότερο μην πιπέδι. Κλαίτε μετά. Δεν κλαίει κανένα. Ναι, βγήκε ο προηγούμενο και ο Παοξή έχετε μια τώρα πριν από λίγο. Λέγε, φίλε. Έλα, φίλε. Η ΑΕΚ θεωρείται παιδιά αδικημένη τώρα. Ναι, βέβαια. Πήρε 30 εκατομμύρια, πήρε και ένα χάρτινο πρωτάθλημα, θεωρείται αδικημένη. Είναι. Σου λέει πρέπει να πάρω και ντάμπλα. Κοίταξε, φίλε. Δηλαδή, πέρσι αυτούς... ανευνοήθηκε η ΑΕΚ. Ναι. Ανευνοήθηκε η ΑΕΚ και εσύ με τις φωτοβολίδες και τα αυτά στην περάσανε απ' έξω. Εάν λοιπόν φωνάζει η ΑΕΚ για φέτος και κλαίει, πρόβλημά της σας πρόσεχε. Όπως σας πρόσεχες και εσύ. Άρα λοιπόν, αν είναι αδικημένη η ΑΕΚ φέτος, είσαι και εσύ αδικημένος πέρσι. Εάν η ΑΕΚ είναι αδικημένη. Δεν είναι αδικημένη. Θα σου πω τώρα γιατί. Εσύ από πέρυσι, κουβαλάω ένα -2 ρε παιδιά που δεν το έχει πει κανένας. Ακριβώς. Έφαγα και -2. Κουβαλάω. Ξεκίνησε έφαγα και το περσινό, τρώω και το φετινό. Είναι μια ή άλλη λοιπόν. Για την καμπάνα με την ΑΕΚ. Είναι μια ή άλλη. Ποιο χάντηκα που μου λένε οι αξίδες 3 πόντους. Και εγώ με -2 ξεκίνησα. Δεν κατάλαβα. Ας πέσει και αυτούς -2 για να είμαστε μια ή άλλη. Για σκέψου μη πει. Ναι. Η ΑΕΚ έκανε τη μεγαλύτερη επικοινωνιακή μαγιά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Έριξε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ την αδίκησε και την έκανε. Εμείς, την πάρει ναι, τους εφέτες να πούμε και έτσι λένε αυτοί. Λοιπόν, πρόσεξέ με. Η ΑΕΚ σαμπάλα τελείωσε από τον Οκτώβριο. Τελείωσε σαμπάλα. Πήρε το 150% από τους παίκτες και την ομάδα και βρήκε την ευκαιρία με τους -3 βαθμούς που εγώ λέω το προκάλεσε η ίδια. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή. Εγώ λέω το προκάλεσε η ίδια. Για επικοινωνιακούς λόγους. Και τα χαϊβάνια τώρα. Ασχοληθούμε το γήπεδο δηλαδή. Ναι. Πάμε. Εμείς είπαμε αφού έπεσε ο ένας να πέσει και ο άλλος. Αυτό ψήφισε λέει ο ΠΑΟΚ πέσει το κουμπαράκι. Τι είπε ο ΠΑΟΚ. Εφόσον έπεσε ο ένας να πέσει και ο άλλος. Ποιος έπεσε. Ο Ηρακλής. Ναι. Ναι. Εφόσον είπαμε έπεσε ο Ηρακλής να πέσει και ο άλλος. Αυτό ψήφισε ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν ψήφισε αυτό. Αυτό λες, ναι. Πήγε να σωθεί και το έκανε και δήλωση. Το έκανε και δήλωση ο ίδιος. Ο ΠΑΟΚ ήταν κόντρα, να ξέρεις. Δεν ήταν από αυτούς που είπε ναι, το κρατάμε. Ναι, τι είπε. Εφόσον έπεσε ο ένας να πέσει και ο άλλος. Τι ψήφισε. Αυτό που σου είπα. Τι αυτό δεν είναι ψήφος. Τι δεν είναι ψήφος. Στην ψήφο τι είπε. Είπε εφόσον είναι να πέσει ο ένας να πέσει και ο άλλος. Να μην πέσει. Να μην πέσει. Ναι, ήταν, δεν συμμετείχε στην όλη ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία. Έλα, κλειδώνεστε φλόρι στο αλέτες εκεί με το βρίζα να πούμε. Λέγε φίλε. Έλα, φίλε. Για χαρά. Έλα. Με εσένα θα μιλήσω. Έλα, γορ μου. Ο άλλος με κόμπες. Ναι, άσου να ακούσουμε τα παιδιά. Άσου να τους ακούσουμε. Τι είναι αυτό. Άσου να μιλήσει. Ήγος δεν περιμένω να μιλήσει. Ναι, για ακούσουμε. Λοιπόν, όμως όχι ωραία. Το πήρα και χθες μαζί με τον Γρηγόρη και του λέω. Παρόν ψήφισε ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Για να μην λες ότι θέλεις, ψήφισε παρόν. Μεγαλύτερος φλόρος από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει να ψήφισε παρόν. Παρόν ψήφισε. Α, φλόρος τώρα. Πάντως να πέσει δεν ψήφισε. Άντε βρε τώρα. Έλα φίλε, έλα. Προσπαθώ να καταλάβω. Τι είναι αυτό που λένε οι εξαιρετικοί κοινωνικοί όταν λένε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό και είναι κάτι που δεν καταλαβαίνετε. Και έχω κάποιες σημειώσεις να σου αναφέρω. Βεβαίως. Είναι η ΑΕΚ που με τους Τούρκους το φιλικό αναφέραν πως το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια.
είναι η ΑΕΚ που αναφέρει την ημέρα της σφαγής του Πόντου και της Μύρνης. Αν είναι δυνατόν που από εκεί κατάγεται, μου βγάζει πανό και μου λέει η ΑΕΚ ότι ο ιστορικός που λέει πιο καλά στο φοράει στον Πειραιά. Είναι δυνατόν, τι σχέση έχουν αυτοί με την ΑΕΚ? Μην απαντάς την ΑΕΚ, θα απαντάς στη νέα ΑΕΚ. Είναι η νέα ΑΕΚ, κατάλαβε το. Δεν έχουν καμία σχέση με τις ρίζες τους, ούτε με αυτό που εκπροσωπούν. Φέρουν τα πάντα στα χαρτιά, έχουν αποτρασιθεί εντελώς. Δεν έχουν πάρει δηλαδή, συγγνώμη. Συγγνώμη, δηλαδή η ΑΕΚ ιστορικά δεν έχει πάρει πρωταθλήματα? Η νέα ΑΕΚ έχει πάρει ένα κλεμμένο πέρυσι. Εσύ πανευρωπαϊκό στο μπάσκετ πήρες? Κάτσε, κάτσε λίγο ρε. Πανευρωπαϊκό στο μπάσκετ πήρες εσύ? Δεν με νοιάζει. Όχι, δεν με νοιάζει. Δεν πήρε ο Πάοκ στο μπάσκετ? Πήρε. Πώς έχει πάρει? Ήρθε ο Βενιζέλος να σας αλλάξει τα λούγκ. Ήρθε ο Βενιζέλος. Έλα εδώ. Δεν αλλάξαμε αφιλή. Δεν αλλάξαμε τα φιλή. Έλα εδώ στο αποτέλεσμα. Πάοκ. Πάοκ Άρης Ηρακλής, ο Βενιζέλος. Τους άλλαξε τα αφιλή. Άρα δεν πήρανε πρωταθλήματα. Με το σκεπτικό αυτού νου. Εγώ ξέρω πως λέει Σαριανός εδώ πέρα ότι η ΑΕΚ έχει πάρει ίδια τρόπια με εμένα στα χαρτιά. Εμένα θα με αλλάξει τη θέση. Εμένα το DNA μου σαν Πάοκ δεν το αλλάζει. Ναι. Μας αδίκησανε και μας έκλεψανε και θα πουρνεύουν. Ποιοι σας αδίκησανε ρε? Goal of sight έβαλες πέρσι ρε. Goal of sight, πεντακάθαρο. Δυο μέτρο Μαουρίσιο μπροστά ρε. Και τι έγινε? Όλα τα goal που βγήκαν από τότε και μετά μέτρησαν. Σε αδίκησανε. Σε αδίκησανε. Ζήτησα να μιλήσω για αυτό, γιατί αυτός καταλαβαίνει πολύ καλύτερα αυτό που λέω. Σε αδίκησανε. Κλάψω μου να μην σε πω τίποτα πιο πέρα. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Καλημέρα, να πάμε και στους υπόλοιπους φίλους. Σε αδίκησανε. Όσα γκολ μπήκαν ίδιο στυλάκι με του ΠΑΟΚ πέρσι με την ΑΕΚ, μέτρησα κανονικά στην Ευρώπη. Λοιπόν, όλα. Αεξίδες. Μόνο του ΠΑΟΚ που έκρινε το πρωτάθλημα δεν μέτρησε. Λοιπόν, αεξίδες, κόψτε το παραμύθι με τους μείον τρεις. Το δημιουργήσατε μόνοι σας γιατί είστε για τα πανηγύρια βιολογικά σαν ομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας βόλεψε πολύ ωραία ο Μελισανίδης, χαϊβάνια, να βγαίνετε να τρώγεστε τώρα με τους παοξίδες, αντί να βαράτε τις πόρτες γιατί δεν σας έκανε μεταγραφές. Ο τζάμπας να πούμε. Οχοχοχοχοχ, τους τα λες Κωνσταντίνος. Στα ίσια. Στα ίσα. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα γόρι μου, έλα, καλημέρα, έλα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Νίκος Μεσοποταμία, πάω. Νίκος. Νίκος Μεσοποταμία. Μεσοποταμία, μάλιστα. Το είπες κολλητά και δεν... Καλημέρα. Καλημέρα, γόρι μου, καλημέρα. Ήμουν στο τελικό του Βόλου. Ναι. Πλακώθηκα μόνος μου τελικά με τους αεξίδες. ΠΑΟΚ, 7 αγωνιστικές συμφισμών των θυρών, μείον 6 βαθμούς. Ναι. ΑΕΚ, 2 αγωνιστικές συμφισμών των θυρών. Πέρσι, χάσαμε τον πρόεδρο που το χάσαμε. Λάβεις του προεδρού μου, θα πω εγώ. Λάβεις του προεδρού μου. Φέτος όμως... Να μην πλακώνασασταν, έλα εδώ. Να μην πλακώνασασταν με τους αεξίδες, να μην τρώγαν ούτε αυτοί μείον ούτε εσείς. Εφόσον είστε αγοράκια, να πούμε τα οποία. Άλλο σου λέω όμως. Ότι μαλώνα με αυτούς, εγώ έφαγα διπλάσια καμπάνα σχέση με αυτούς. Ήσουν υπότροπο. Ναι, ήμουνα. Ήσουν, δεν το λέει. Ήμουνα. Ήσουν υπότροπο. Ήσουν υπότροπο. Ναι, αλλά και Άκη είχε κάνει επεισόδια με τον Ατρόμητο, αλλά τα πέρασαν γαργάρα. Δεν τη βάλανε αν υπότροποι. Τότε οι φέτες θα ήταν πιο. Α, μα αυτό δεν θα σου πω, ναι. Λίγο να μιλήσω, παρακαλώ. Ναι, ναι. Έγινε, πες τι έγινε. Το χάσα πει και ο πρωτοδότη μου τελείωσε. Ακόμα και φέτος πάμε το ίδιο πράγμα. Δωράκια τελειώσανε. Να πούμε στους Αθηναίους. Δεν φοβάμαι κανέναν, έχω την καλύτερη ομάδα. Δεν παίζω καλά, είναι δεδομένο, επειδή έχω παίξει πρόσωπο. Η ομάδα μου ετοιμάστηκε για το Champions League. Δεν ισχύει τα καταφέραμε. Ισχύει. Περνάω ένα τεφορμάρισμα. Και επειδή το ξέρω... καλά και οι άλλοι δεν παίζουν τώρα. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Δεν παίζω λες καλά. Και ο Ολυμπιακός δηλαδή έκανε δύο καλά παιχνίδια με ΑΕΚ και πάω. Ναι. Και δεν κέρδισε κανένα. Ναι, και τα άλλα που τα έπαιξε μάπα τα πήρε. Ένα πήρε με τον βοηθό, ένα στο 93, εντάξει. Κουτσά τα πήρε. Και ο Ολυμπιακός. Στον Απόλλωνα, στη Λάρισα, στην Κέρκυρα, στη Λιβαδιά, φέτος τα παίρνω. Αυτό είναι το οποίο μεγάλη ομάδα. Να σε καλά, Μεσοποταμία. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα. Καλά τα είπε ο ΠΑΟΚ. Σωστά τα είπε. Καλά τα είπε. Ο ΠΑΟΚ τα παίρνει αυτά μας γιατί έχει συνοχή. Δεν είναι η ασύνδετη ομάδα που ήταν πέρσι τέτοια περίοδο. Που δεν έπαιζε πάλι καλό ποδόσφαιρο. Και ο Ολυμπιακός που δεν έπαιξε κάποια μας μπάλα. Ναι. Με τον Πανιόν έπρεπε να φάει 3 γκολ. Το πήρε. Έπρεπε να μην κερδίσει, ναι. Τουλάχιστον. Τώρα πάει να βγάλει μια φόρμα. Ναι. Τα χάνει τα γκολ, βέβαια έχει και άλλα θέματα. Ναι. Οπότε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Α δούμε. Α δούμε. Το μάτς με τον Άρη είναι πολύ σημαντικό. Δεν το χάνεις, Κουλιανέ, το μάτς. Χωρίς τερματοφύλακα, χωρίς τον Μπάσα. Κάτσε να δούμε τον Κουέστα, ο Μπάσα, ο Βέλε. Μόνο τερματοφύλακας που δεν θα παίζει. Αυτός είναι μόνο να μην παίξει. Αυτό δεν είναι το. Το θέμα είναι ότι ο Ταβαντζής όταν λείπει. Μετά... Ο τερματοφύλακας με την καλή την έννοια, τα λέμε όλα εμείς αυτήν. Όταν λείπει ο Ταβαντζής και πάει τώρα ο Καντιμίρης 180 χρονών. Ναι. Δημιουργείται και ένα ψυχολογικό και στην υπόλοιπη ομάδα. Δεν νιώθει καλά. Δεν έχω δηλαδή το θεατρικό. Δεν έχει. Δεν την έχει. Καλημέρες. Έλα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Να σας ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι ο Τζάμπας πρότεινε στην Επιτροπή Εφέσου να τιμωρηθεί με μείον 6 βαθμούς η ΑΕΚ
Αλλά να σβήσουν τα πρόστιμα, λέει, για να μπορέσει να αγοράσει το λεωφορείο. Εντάξει, αυτό είναι το χιμωράκι τώρα. Εντάξει, οκ. Okay, είναι αλήθεια. Τι χιμωράκι, ρε παιδί. Χιμωράκι είναι αυτό. Ο Ζάμπας. Χιουμοράκι είναι, λέω. Ναι, ναι. Μη κάνουν. Τον βόλεψε, τον βόλεψε. Τον βόλεψε. Τον βόλεψε, αδερφέ, τον βόλεψε. Γιατί αν δούμε σοβαρά όλα αυτά που λέει η ΑΕΚ, πρέπει να πάει κόψουμε τις φλέβες μας. Εγώ δεν τις θέλω τις φλέβες μου. Σωστό. Καλημέρα. Μην κόψεις τις φλέβες, ρε φίλε. Ούτε και με χρέη. Τις θέλουμε, τις θέλουμε τις φλέβες μας. Να μην κόψει κανένας καμιά φλέβα. Αύριο Τετάρτη έρχεται για τον Πατριάρχη επιτέλους ο Κουβανός ο Χιμένεθ. Έτσι. Για να κλείσει και η σειρά των ξένων, γιατί υπήρχε θέμα με το πώς θα έρθει εδώ πέρα. Έρχεται κανονικότητα ο Χαβιέ Χιμένεθ. Πεχτάρα. Πεχτάρα. Ωραίος. Πεχτάρα. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί ένα παιχνίδι βόλεϊ. Ναι. Θα γουστάρεις γιατί θα δεις έκρηξη, γρηγοράδα, ταχύτητα. Ναι. Στοιχεία που σου αρέσουν στη ζωή σου. Πάρ' τη Δήμου να πας. Γιατί τη Δήμου θα την πάρω να πάω. Θέλω εσένα. Κέρνα την και καλά του Λούμπα εκεί πέρα. Εντάξει, μια χαρά. Κορμί έχει η Δήμου. Κορμάρα. Κορμί. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Ομορφόπεδα. Έτσι. Έτσι. Άμπρα, να τα λέμε κι αυτά. Ομορφόπεδα. Να τα λέμε, ναι. Και πιο πολύ ο μεγάλος. Έτσι. Κώστα. Αυτός τώρα. Ναι. Αυτός ο κοπλιμαδόρος. Τώρα θα μας βρει. Θα μας βρει. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Δεν σε έβρισα ποτέ. Τα καλά και μετά. Λέει. Από 18 ρόν σ' ακούω εγώ και έγινα 38. Ποτέ δεν σε έβρισα. Τρελός είσαι. Είναι δυνατό, ρε φίλε, 20 χρόνια να μην με βρει μια φορά. Αυτό πρέπει να κοιτάξει γιατρός. Είναι δικό σκυλί. Ραπτό σκυλό. Από 98 σ' ακούω. Σε βλέπω μάλλον, Γιώργο, που αν ήσουν τότε που ήσουν. Γιατί άλλαξα κανάλι. Είμαι 20 χρόνια στο Άρτη, 20 χρόνια στο Μετρόπολη. Δεν είμαι Θεσσαλονίκη άλλο, γι' πολύ σημαντικό αυτό, φίλε. Δεν φεύγω. Πολύ σταθερός χαρακτήρας. Ναι. Άμα δεν κλείσουν. Δεν κλείω, μια χαρά. Λέγε. Σε ρωτάω άμα απαντάς, έτσι. Ναι. Κάνιας ή Μπάσα. Μπάσα. Πάμε παρακάτω. Μπρούνο Γκάμα ή Λιμιός. Μπρούνο Γκάμα. Πάμε παρακάτω. Ματέο Γκαρσία ή Ουάρντα. Ματέο Γκαρσία, να προλάβω εγώ να πω και εγώ. Ματέο Γκαρσία. Ματέο Γκαρσία. Βέλεθ ή Κρέσπο. Βέλεθ. Βέλεθ. Μαουρίσιο ή Ματίγια. Ματίγια ρε τρελός, ο άλλος δεν παίζει καν. Μόλις έμαθα παίξει με τον Άρη ούτε καν κατεβαίνει. Πάμε. Σιώπης ή Σαχόφ. Εννοείται Σιώπης και θα βάλει γκολ. Έγινε αυτό ήθελα. Τελείωσες. Έκλεισε. Τελειώσαμε. Πες, Άρης ή ΠΑΟΚ, Άρης. Α, τελείως. 3-0, καλό στα παιδιά και γεια σας. Φοβάμαι ναι, ναι. ότι θα φάμε μια ξενέρα, μια σούπα. Λες. Oh. Λες να φάμε σούπα. Θυμάμαι ένα μάτς, έπαιζε. Αν είναι το μάτς 0-0 ή 1-1-70, λες και οι δύο να λένε, α, ας μην το χάσω το μάτς. Θα γυρίσουν πίσω και οι δύο. Ναι. Θα βγάζουν τρεις παίκτες στην επίθεση. Ναι, ναι. Θα πάνε να πιούνε σαμπάνια, μισό ποτήρι ο καθένας. Ναι. Στα ποδητήρια και θα φύγουνε. Και εμείς εδώ θα ψάχνουμε να βρούμε θέματα. Άστο. Και με το 1-1 δεν θα γίνει και σαν σειρμάς. Τίποτα. Ένα-ένα, πήραμε βαμό, δεν χάσατε εσείς, δεν μας κερδίσατε εσείς. Και καλή διαιτησία ναι. θα έχουμε, τίποτα. Μια βρωμομέρα την οποία την περιμένουμε και θα είναι βρωμομέρα. Πώς και πώς και θα μας πάει έτσι, θα μας χαλάσει δηλαδή τη βραδιά. Έτσι λέω, έτσι λέω. Να πάει στο 1-1 όμως, όχι 0-0. Για να βγει 1-1 πρέπει να προηγηθεί ο Άρης. Ο Άρης λες, ε. Ναι, και μετά θα γίνει το. Γιατί αν προηγηθώ εγώ, γεια σας, χαιρέτα με τον Πλάτο, αν και άκουσες τον φίλο τι είπε. Α, προηγηθείς. Όλοι παίχτες είναι καλύτεροι του Άρη. Α, προηγηθείς εσύ, είναι βρώμα. Χρωμό, θα πάει 0-2 και. Και δεν παίζει ο Ταβατζής. Οχ, οχ, οχ. Στον αέρα. Παιδιά, με την καλή την έννοια Ταβατζής, για να μην παρεξηγηθούμε. Στον αέρα τον φοβάμαι τον Άρη. Κοντός είναι. Τον τερματοφύλακα εννοείς, έτσι. Ε? Τον Κουέστα. Τον Κουέστα. Τον Κουέστα, ο οποίο είναι και ο πιο αμφίβολος για να μην παίξει για τον Άρη. Τερματάρα. Ναι. Τερματάρα. Τερματάρα. Ναι. Λίγο με τα πόδια. Έχει, εντάξει. Λίγο με τα πόδια, ναι. Τερματάρα, φίλε. Λοιπόν, εδώ έχω την τροπολογία για αυτό το θέμα που λες νωρίτερα. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν ψήφισε να σωθεί ο Πανεκός, έτσι. Τι λοιπόν, έδωσε, τι είπε, παρόνι. Η Super League αποφάσισε να τροποποιήσει την ποινή για τις μη αδειοδοτημένες ομάδες και όλα δείχνουν πως ο Πανεκός θα γλιτώσει ο βεβασμός. Στη σημερινή συνεδρία του ΔΟΣΟΥ, του συνεταιρισμού, με ψήφους 11-3 μετέδευσε την ποινή του βεβασμού με 6 βαθμούς αφαίρεση. Υπέρ της αλλαγής εκτός από τον Πανεκό ψήφισαν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Πανιόνιος, Ατρόμητος, Ξάνθη, Πανετολικός, Λιβαδιά, Λάρισα, ο Απόλλωνος Μύρης και η Λαμία. Ενώ κατά ήταν ο ΠΑΟΚ Αστέρας και ο ΠΑΣ Γιάννα. Για να μην τα λες αυτά. Τι κατά ήταν. Δεν ψήφισε να μείνει σε κατηγορία ο Πανεκός. Τι ψήφισε. Ναι, ναι. Τι ψήφισε. Λοιπόν, απλά λέει ο. Κατά. Τι ψήφισε. Ενώ κατά ήταν ο ΠΑΟΚ Αστέρας και ο ΠΑΣ. Σου λέω τι ψήφισε. Ο Πλατανιάς απήχε από την ψηφοφορία, δεν έπρεπε και πρόσωπο στις Κέρκες. Εκεί λένε οι περιραίους ατμόσφαιρα, γιατί δεν έστειλε την Κέρκυρα ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τι είναι δηλαδή ο ΠΑΟΚ, δηλαδή είπε, έλα εσύ φύγε εσύ. Είναι. Άρα αυτό που λες ότι δεν ψήφισε είναι λάθος. Η Κέρκυρα δηλαδή πιανού είναι. Δεν ξέρω, με β' εθνική παίζει. Άμα την είχα, εγώ θα την είχα κρατήσει. Τι σόι, πώς λες, τα βατζής κουέστας είσαι. Μάλιστα. Ναι. Άρα δεν ισχύει αυτό που λες για τον Ηρακλή. Καλά και κακώς έκλεισε στον φίλο ακροατή νωρίτερα.
Φεύγουμε. Πού θα πάμε. Πού θα πάμε. Γυμναστήριο θα πάμε. Πού θα πάμε. Πάμε να τρέξουμε. Τι θα κάνω. Θα με πάρει να γυμναστώ λίγο. Αφού τρεις μήνες δεν γυμνάζεις. Δεν γυμνάζω. Ναι, πρέπει να το πάρω απόφαση. Πρέπει να το πάρω απόφαση. Λοιπόν, ακούσε όμως κάτι που σας ενδιαφέρει και εσάς σήμερα, φίλες και φίλοι, διότι τα κανάλια Nova Sports είναι διαθέσιμα μέσω του πακέτου Wind Vision Full Pack. Η χρήση της Wind Vision προϋποθέτει σύνδεση σταθερού ίντερνετ και Wind. Στην εβδομάδα που ακολουθεί έχουμε παιχνίδια καταπληκτικά για το Basketball Champions League και την Ευρωλίγκα, που είναι όλα μα όλα μέσα στα κανάλια Nova Sports στην Wind Vision, και μπορούμε να δούμε ΠΑΟΚ Βόνι για το Basketball Champions League, Hamburg AEK επίσης για το Basketball Champions League, Ευρωλίγκα Bayern Παναθηναϊκός, Προμηθέας Ολύμπια Λουμπλιάνας για το Basketball Champions League, Ευρωλίγκα Μπασκόνια Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Γκραν Κανάρια. Λοιπόν, η Wind Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά και να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr κάθετος Vision. Ναι, Κωνσταντίνε. Πορτοφόλι καφέ, ναι, με καγκουρό ζωγραφισμένο, ναι, με μια άδεια οδήγησης του Θρασίβουλου Αναστασίου, η οποία το 2030 με υπογραφή πολύ μικρή, ναι, και λέει Δυτική Θεσσαλονίκη. Εδώ. Δυτική Θεσσαλονίκη. Εάν μας ακούει, δεν μπαίνουμε γραμμές, παιδιά. Κλείνουμε έτσι. Ναι. Για να μην έχουμε. Δεν θα πάρουμε. Όχι, όχι, όχι. Ο Εμίλιος μας διώχνει. Μείνετε εσείς εδώ στο Μετρόπολης. Θα πάρουν σκυτάλι. Αρχικά, μάλλον θα πάρει σκυτάλι ο Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης. Πλάκα τέλος. Θα έχει πολύ κουσκούς, αν μη τι άλλο, το δίωρο. Στις 12 ενημέρωση Σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Θα πούμε το απόγευμα στις 6 με τον Κωνσταντίνο το μεσημέρι στις 2. Παρέα με τον Γρηγόρη Κόκκινο. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Να θυμάστε πάντα, το ποδόσφαιρο είναι το ωραιότερο. Δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας, Κωνσταντίν, έτσι. Λοιπόν, καλό πρωινό, γεια σας. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Υπέρ της συνταγματικής αλλαγής παρά τις αρχικές τους αντιρρήσεις, τάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Φέριντ Μούχικ με τον Ζόραν Ζάεφ να βρίσκει έναν από τους 8 βουλευτές που χρειάζεται. Η συμφωνία είναι πικρή, αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Αν αυτή δεν υιοθετηθεί τώρα, θα πρέπει να γίνει από άλλη κυβέρνηση, δήλωσε ο Μούχικ, δηλώνοντας ότι θα στηρίξει τις συνταγματικές αλλαγές. Ήθελαν νεκρούς, ήθελαν να αναχυθεί αίμα αστυνομικού. Αυτό τονίζουν με κατηγορηματικό τρόπο οι συνδικαλιστές αστυνομικοί μετά τη δολοφονική επίθεση κατά του αστυνομικού τμήματος Ομονίας.